παιδιά, φύγετε εσείς. Στον Κιοντάρι πήγε να σπάσω το σπίτι, μην το πρόλαβα. Προς όλα τα πλοία, όλα τα πλοία. Κλάρινα, τα κλάρινα. Μεγάλη Παρασκευή έχουμε. Πύρη Νικόλαση, φίλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Κοιμόμαστε με φωτιές, ξυπνάμε με φωτιές. Περισσότερες. Περισσότερες. Με περισσότερες. Περισσότερες. Δηλαδή με πύρινα μέτωπα τα οποία συνεχίζουν να καίνε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Έχουμε 4-5 βασικά μέτωπα επί της ουσίας αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Δύσκολη, δύσκολη κατάσταση. Ρόδος πολύ συνεχίζει, στην Ρόδος, Κέρκυρα πολύ σοβαρά, στην Κάριστο επίσης, στο Αίγιο επίσης, λίγο, αλλά πιο, λίγο καλύτερα. Αλλά, ναι. Και στην Ηλίκη, όπου είναι σε ένα κομμάτι, τέλος πάντων, και σε ένα κομμάτι σε 300 μέτρα περίπου ένα μέτωπο. Και εκεί η απεσταλμένη του Open είναι σε όλα τα σημεία, σε λίγο θα έχετε ζωντανή εικόνα από εκεί. Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σαν σήμερα ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974. Το 24 Ιουλίου, παιδιά. 24 Ιουλίου, 23 Ιουλίου έπεσε η Χούντα. Τα παρέδωσαν επί της ουσίας οι συνταγματάρχες, η στρατιωτική Χούντα, τέλος πάντων, βλέποντας ότι χάνεται η Κύπρος. Είχε χαθεί, όχι χάνεται. Είχε χαθεί, ναι, αλλά εγκατέλειψαν. Και φώναξε τότε ο Κιζίκης. Ναι, ο Κιζίκης. Είπε στους πολιτικούς, αναλαμβάνετε. Μάλιστα υπήρχε μια αρχική συμφωνία, να ο Κανελόπουλος πρωθυπουργός. Ναι, έχει συζητηθεί και αυτό. Τέλος πάντων, κάνανε διάφορες διερευνητικές εκεί. Ναι. Συνοηθήκανε, συμφωνήσαν με τον Καραμαλή, ήρθε ο Καραμαλής. Πήρε τους Ζισκάρ ντεστέν το αεροπλάνο. Και ήρθε. Και ήρθε και ορκίστηκε πρωθυπουργός το 24 Ιουλίου του 1974. Εξού και σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας μετά την πτώση της Χούντας. Η εκδήλωση που γίνεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας δεν θα γίνει σήμερα. Ευλόγως βέβαια, όταν η χώρα βρίσκεται σε κλειό πυρκαγιών επί της ουσίας. Έβλεπα λοιπόν ένα βίντεο εχθές, το βράδυ, τα ξημερώματα μάλλον το έβλεπα, όπου έδειχνε στη Ρόδο, το είχε τραβήξει ένας άνθρωπος εκεί, ένας ιδιώτης, όπου ενώ είναι σε ένα κομμάτι που δεν καίει τίποτα, δεν υπάρχει φωτιά, ρε παιδί μου, ξαφνικά μες στη νύχτα σκάει μια φλόγα. Δηλαδή, εκτεταμένο δίκτυο ενδεχομένως εμπρισμού σε διάφορα σημεία είναι προφανές ότι είναι αυτό όλο. Δεν το λέει επισήμως η πυροσβεστική ακόμα, γιατί οι άνθρωποι προφανώς ψάχνουν στοιχεία για όλα αυτά. Yes. Αλλά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, εχθές ήταν 84 πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, 84 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 60 κάτι αναδείχθηκαν την ίδια μέρα. Έγιναν την ίδια μέρα, δηλαδή. Ήταν κάποια που έκαιγε κτλ. Στα καλά. Υπάρχει μια ωραία, να γυρίσω το προηγούμενο, υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ρε εσύ. Όπως ερχόταν ο Καραμαλής με το αεροπλάνο. Ναι. Έρχεται μαζί τους στη φωτογραφία, πίσω όπως βγαίνει. Πίσω είναι ένας τύπος. Ναι. Ο οποίος ήταν. Δεν θυμάμαι το όνομά του πια, να δεις το έχουμε μεγαλώσει. Με τα μαύρα γυαλιά, ένας που πίσω του, αν θυμάμαι λοιπόν, καλά. Ένας τύπος είναι. Ναι. Ο οποίος ήρθε μαζί του από το Παρίσι. Να. Και ο οποίος ήταν εκεί φωτογράφος, ρεπόρτερ κλπ. Και ο οποίος το διάστημα που ήταν εξώστος ο Καραμαλής στο Παρίσι ήταν από τους λίγους που πήγε και τον έβλεπε και τα λέγανε κτλ. Όχι καμιά σπουδαία προσωπικότητα, ένας άνθρωπος έτσι κανονικός. Ο οποίος όταν τον πήραν τον Καραμαλή τηλέφωνο, έτυχε αυτός να είναι εκεί. Να. Και του λέει: αναλαμβάνεις γραμματέας μου τώρα. Του λέει ο γέρος ο Καραμαλής. Ναι, τώρα. Και έκατσε εκεί, του έγραψε μερικά πράγματα, του υπαγόρευσε ο Καραμαλής κτλ. Τον έβαλε στο αεροπλάνο και ήρθε. Όταν ήθελε να φύγει, να γυρίσει πίσω, είχε προλάβει να πάρει το διαβατήριό του. Και για να τον αφήσουν να φύγει, έδειχνε τη φωτογραφία.
Τη φωτογραφία με τον Καραμαλή. Ναι, και έλεγε παιδιά, ή ποτάδε που ήρθαμε τον Καραμαλή με την πτήση την κανονική. Και τώρα δεν γυρίζω. Τι λέτε, φίλε, ωραία ιστορία. Ναι, ναι. Αυτός... Ο οποίος μετά τον είχε κάνει. Τον θυμάμαι, τον είχε κάνει μετά το 74-75. Γύρισε αυτός εδώ, ανέλαβε και λοιπά ο Καραμαλής και τα λοιπά. Τον ξέχασε τον εδώ. Και έχει μείνει στο Παρίσι αυτός. Και τον. Το φώναξε μετά από μερικούς μήνες και του είπανε με εντολή του Πρωθυπουργού να λαμβάνει το νεό της στη Γαλλία. Το νεό της στη Γαλλία. Ναι. Ορίστε. Έμεινε... Φοβερή ιστορία αυτή. Φοβερή ιστορία. Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του πια. Πω, τα ξεχνάμε όλα. Λοιπόν, στα καλά. Ποια τα καλά. Το καλό είναι ότι εκενώθηκε, απεγκλωβίστηκαν 19.000 άνθρωποι χωρίς να γίνει τίποτα. Και στην Κέρκυρα δεν απεγκλωβίστηκαν. Και στην Κέρκυρα χθες το βράδυ. Και με πλωτά του λιμενικού και με ιδιωτικά, υπήρξε απεγκλωβισμός ανθρώπων. Αυτό είναι στα καλά. Εγώ, αυτά τα, πώς το λένε, ότι μόνο εκενώσεις κάνετε και τα λοιπά, εγώ δεν τα ακούω. Συγγνώμη, δεν τα ακούω. Όπως λέω ότι θεωρώ ότι ο μηχανισμός είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί, γιατί είναι τεράστια οι προκλήσεις, αλλά προφανώς κάτι δεν πήγε καλά σε όλα αυτά. Με την ίδια δεν μπορώ να ακούσω να λέει κάποιος. Εδώ είχες τουρίστες, είχες κόσμο ο οποίος αγκλωβίστηκε τεράστια. Φορά, τώρα της έφυγε, αυτό το εννοούσε, έχει γίνει σύριαλ. Τώρα είπε, δεν είπε, εντάξει, το όχι, όχι, μια φορά. Όχι ρε παιδάκι, δεν το λέω εγώ. Επειδή υπάρχει και στα social. Το ξέρω, εγώ λέω γενικώς που τα ακούω και τα λοιπά και ως κριτική με μια έννοια εισαγωγικά. Εγώ δεν τα ακούω. Παίρνετε το κόμμα και φεύγει και τα υπόλοιπα στάχτηκε μπουρμπέρα. Λοιπόν, και τα ακούω, ναι, ότι φεύγει ο κόμμας. Και ξέρετε γιατί δεν τα ακούω, γιατί χθες ήταν 23 Ιουλίου. Χθες ήταν 23 Ιουλίου και στο μάτι, διάβαζαν τα ονόματα 104 ανθρώπων που είναι νεκροί. Λοιπόν, εντάξει, τουλάχιστον από αυτό μάθαμε, ρε παιδί, να μην θρυμούμε νεκρούς. Άρα εγώ δεν τα ακούω, συγγνώμη, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία. 19.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν χθες. Αυτό το 112 στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, διαβάζω στην Αμερική, δεν θυμάμαι που, στη Βρετανία. Βρετανία. Μάλλον, όπου ένας μετεωρολόγος τους είπε το 112, παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι κάνει το 112. Αυτά δεν είναι αυτονόητα, έγιναν, καλώς έγιναν, όπως ενδεχομένως υπάρχει θέμα με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι πυρκαγιές. Όχι σε επίπεδο διάθεσης και βούλησης. Δεν το μιλάμε για τους πυροσβέστες τώρα και αυτά. Ενδεχομένως ο σχεδιασμός θέλει καλύτερα πράγματα. Ακούω πάντως, δεν πάνε γιατί να σου πω το. Διαβάζω και κείμενα και αυτό και φιλοκυβερνητικό. Για την κλίμακα. Που λένε, όχι. Που λένε. Είναι ακόμα ας πούμε και αυτοί που τον υποστηρίζουν τον Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει σου λέει τώρα να αναγνωρίσουμε κάτι εκεί εδώ πέρα. Προφανώς λοιπόν, αυτό λέω. Δεν είναι παράλογο. Είναι προφανές ότι χρειάζεται νέα αντιπυρικό σχεδιασμό λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μπορώ συμφωνώ, να γίνει καινούργιο. Ξέρεις γιατί. Αν εγώ γιατί διαφωνώ και λέω ότι προφανώς κάτι χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται κάτι καλύτερο. Και τέλεια να είσαι πάλι πάντα. Ναι. Θα λέμε ότι χρειάζεται κάτι καλύτερο και δεν είναι κακό να το λέμε. Από την άλλη πλευρά, λες, είναι τέτοια η ένταση του φαινομένου που πραγματικά. Επειδή ακριβώς η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια πια. Δηλαδή ο πυροστρόβιλος που είδα προχθές στη Ρόδο. Δεν παίζονταν. Δεν παλεύεται. Όχι, δεν υπήρχε. Αλλά δεν λέει κανείς. Προφανώς δεν παλεύεται. Όταν έχεις πυροστρόβιλο, ο οποίος σου πετάει τη φλόγα και τις φλογίτσες τις μικρές στα 100 μέτρα. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ή όταν σου αλλάζει ο άνεμος κατεύθυνση. Προφανώς, γι' αυτό λέμε ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πιο έγκαιρα, μεγαλύτερα, πιο δραστικά. Δεν ξέρω να το πω, δεν είμαι ειδικός. Και εγώ, δηλαδή, με την κοινή λογική το λέω. Να κάνουν καινούριο, ας πούμε. Και η οποία δεν είναι και του Πρωθυπουργού τώρα ή του Υπουργού. Είναι των υπηρεσιακών οι οποίοι ξέρουν από φωτιά. Συνολικά έτσι. Είναι. Αλλά απλά όμως, ναι, έχουμε αυτά. Μάθει και καλώς να λέμε ότι την τελική ευθύνη την έχει αυτός που κυβερνάει. Την έχει, ρε παιδί. Έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, όλα αλλά και εγώ δεν ξέρω, σου λέω. Σαν τι δηλαδή το να κάνω. Απ' την άλλη πλευρά. Κοίταξε, αν οι φωτιές αυτές ξεκινούσαν, ρε παιδί μου, από τις πόλεις μέσα ή περιμετρικά ή από τα περιαστικά φασάκια. Ναι. Εκεί να πεις παιδιά, καθαρίστε και αφήστε τις μπουρδες τώρα. Δεν είναι μόνο θέμα λοιπόν, καθαρισμού, έχεις δίκιο. Όταν ξεκινάει τώρα από το βάθος του για όλη τη μάνα εκεί πέρα, εκεί που είναι τώρα στην Κέρκυρα πάνω, που πήρε φωτιά. Α, και είναι φοβερή περιοχή. Είναι φοβερή περιοχή, πανέμως, παιδιά, αλλά εκεί ούτε λαγός δεν πλησιάζει. Πώς να σου το πω. Είχα πάει πριν μερικά χρόνια. Ναι, δηλαδή είναι ένα πράγμα που το βλέπεις από το δρόμο απέναντι στις πλαγιές, απάνω δασωμένες κτλ. Και λες τι ωραίο. Αλλά εκεί ούτε Ελλάδα δεν πάει. Διαβάζω επιστήμονες που σου λένε, επαναφέρουν και πυροσβέστες, επαναφέρουν στο. Την κουβέντα για τα δασική υπηρεσία
για ζώσουν, να μπαίνουν μέσα στα δάση κτλ. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί είναι τέτοια ένταση του φαινομένου που αν δεν το τελειώσει στην αρχή, δεν μαζεύεται μετά. Εντωμεταξύ, να είμαστε ακριβείς. Εντωμεταξύ, για να είμαι τώρα και ειλικρινής, ας πούμε. Σου λέει τώρα είναι, δεν υπάρχει, λέει, είναι όλα ξερά, δεν υπάρχει ίχνος υγρασίας και είναι σαν βενζίνη. Ναι, βενζίνη, έτσι. Δεν έβρεχε μέχρι τον Ιούνιο. Έβρεχε, αλλά είναι, εγώ νομίζω ότι οι ποσότητες του νερού που έχουν πέσει πια δεν είναι τέτοιες που να κρατήσουν. Δεν είναι νοτισμένο, δηλαδή, δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχει υγρασία από κάτω. Είναι δε υγρασία, τόσο μικρό το ποσοστό της υγρασίας πια. Όχι πια, αυτές τις μέρες μιλάμε, έτσι. Τις μέρες του καύσωνα. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, εγώ επισημένω 19.000 απεγκλωβισμούς στη Ρόδο. Ναι, θα ήταν πολύ χειρότερο αν είχαν πεθάνει δύο τουρίστες. Λοιπόν, δεν το συζητάω. Χτυπά ξύλο, Παναγία μου, μην γίνει καμιά στραβή. Λοιπόν, το επισημαίνω γιατί δεν είναι αυτονόητο, ξαναλέω. Και δεύτερον, το δεύτερο και εξίσου πολύ σημαντικό, ότι ενδεχομένως εδώ τους έχουν φύγει κομμάτια. Είναι 7η μέρα στη Ρόδο, συνεχίζει και καίει. Αυτό θα έπρεπε να έχει περιοριστεί ενδεχομένως. Δεν ξέρω τον τρόπο. Mm. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, πριν πάμε να δούμε τι λένε τα ξένα μέσα, θα δούμε προηγουμένως πώς κατέγραψε η κάμερα του Open τις στιγμές που έζησε ο κόσμος. Είναι συγκλονιστικά τα βίντεο που θα δείτε. Τις στιγμές που πώς έζησε ο κόσμος αυτές τις στιγμές πανικού εκεί στη διάρκεια του απεγκλωβισμού. Είναι φοβερές οι προσπάθειες των εθελοντών, των πυροσβεστών, που φώναζε στον άλλον για την τουρίστρια. Πάμε να τη σώσουμε, δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Να ουρλιάζει, σου σηκώνεται η τρίχα από την αγωνία, την ένταση, το πάθος και την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Πάμε να δούμε πώς το κατέγραψε η κάμερα του. Πίσω! Πίσω! Καίγεται το σπίτι. Κάνε που κάλεσε εδώ, παιδιά, φύγετε κι εσείς. Φύγε! Φύγε, δεν κόβεται. Πες του κάτω, στη φωτιά να χτυπάει. Τη φωτιά να χτυπάει, κάτω. Τη φωτιά να χτυπάει, όχι η βροχή. Κάτω, τη φωτιά. Καμπιέρα! Περίμενε, φίλε, πρέπει να τη σώσουμε! Πρέπει να τη σώσουμε! Leave it! Leave here! Leave here! Here! Your life! Your life! Hey! Έλα! Sit. Go inside here! Go inside! Καθόμαστε πίσω! Καθόμαστε πίσω! Go inside! Πες μέσα, αδερφέ. Πάμε. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Προχωρήστε. Πάμε προς Γεννάδη. Λοιπόν, συγκλονιστικές εικόνες. Τρομερές, τρομερές. Λοιπόν, τρομερές. Καραβάνια αυτά, ξέρεις, με παλιά δεν υπήρχαν. Τώρα με τα κινητά υπάρχουν αυτά τα πλάματα. Ναι, ρε. Δηλαδή ήταν πολύ σπάνιο να πετύχει η κάμερα πάνω την ώρα που να το και τα λοιπά. Καταρχήν, η κουμούτσα εκείνη να πούμε. Να σου πω, αν πηγαίναμε με κάμερα, πλησιάζαμε εκεί, θα μας είχαν πλακώσει τις κλωτσές και μας δείχνουν και καλά θα κάνανε. Και καλά θα κάνανε, δεν κινδυνεύαμε κι εμείς. Λοιπόν, πώς οι τουρίστες, κομβικό κομμάτι επίσης, και γιατί πέραν των άλλων και για τη διεθνή εικόνα της χώρας. Θα τα δούμε και με τον Γιώργο τον Ελόπουλο. Σε λίγο θα πάμε στο Λονδίνο να μας τα πει. Δείτε πώς περιγράφουν, γιατί αυτοί είναι οι πρεσβευτές της προσπάθειας που έκανε η χώρα για να τους σώσει. Ναι. Πώς οι ίδιοι περιγράφουν όσα έγιναν, και με τα καλά και με τα κακά ενδεχομένως, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο τρόπος που το περιγράφουν δίνει μια, ένα καλό στίγμα για την προσπάθεια των αρχών. Για των ανθρώπων εκεί, των Ροδιτών, ο τρόπος με τον οποίο τους φιλοξένησαν, τους έδωσαν φαγητό, προσπάθησαν να τους βοηθήσουν. Οι αντιδράσεις καταγράφουν ένα ενδεχομένως θετικό ισοζύγιο, κατά τη γνώμη. Εντάξει. Έτσι νομίζω. Για να το δούμε λίγο. We were running down the beach. People had suitcases. We had towels wrapped around our head because there was ash falling on us. And then a boat arrived, which I think was from the authorities. And they were only taking women and children. There were hundreds and literally thousands of people still on the beach. And everybody was screaming, they were fighting. It was absolutely, it was like Armageddon. And there was no, but they were in the sea, there was nowhere for them to go. And we could see that the fire was chasing us. Greek people, I have to say, have been unbelievable. The sports got people to come in boats, small boats to Lardos Beach.
and they took all the children, the women and children first, then went back for the men. Cops gave us water. Free food, free food. All of your shops and your supermarkets wouldn't take money. Your restaurants were giving our children food and bananas because we had someone that was diabetic. We've been really well looked after by the Greek people and we can't thank them enough. Yes, thank you. Thank you very much. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Θα δούμε κι άλλα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μαχημάρη. Είναι ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας. Να μας βοηθήσει ο άνθρωπος, να μας περιγράψει και να μας πει πώς γίνονται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί. Ναι, οπότε φαίνεται το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα σε όλους και όλες. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Μία πολύ δύσκολη βραδιά. Ένας εφιάλτης για όλους μας. Για τους χιλιάδες επισκέπτες, για τους χιλιάδες τουρίστες, για τους χιλιάδες μονίμους κατοίκους, για όλους τους οικισμούς του ορεινού όγκου του Παντοκράτορα. Έχουν καεί οικισμοί? Όχι, πλησιάσαν όμως πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολύ επικίνδυνο και τα σπίτια και. Για πόσους οικισμούς έχει δοθεί 112, κύριε Δήμαρχε? Είχαμε ξεκινήσει από 4, και φτάσαμε στους 10-12 οικισμούς. 10-12. Πόσος κόσμος μετακινήθηκε δηλαδή? Πολλοίς. Μετακινήθηκαν προληπτικά πολλοί τουρίστες για πολλούς λόγους από τις τουριστικές περιοχές. Σωστά, γάνατε, ναι. Του νησακίου, γιατί φοβούνται κιόλας οι επιφυλάξεις, πάνω από 200-300 άτομα. Από την άλλη πλευρά όμως, οι μόνιμοι κάτοικοι, κάποιοι διάστηκαν και πήγαν στις κενείς τους ή και εμείς με το ζόρι βγάλαμε κάποιους από τα σπίτια τους που δεν θέλαν να φύγουν. Κάποιοι για συστηματικούς λόγους πλησίασαν τη φωτιά στην περιοχή του Μέγκουλα, την περιοχή της Σάντα και δεν θέλαν να φύγουν. Και με πλωτά μέσα απομακρύνθηκαν. Με μεγάλη προσπάθεια. Δεν θέλουν να φύγουν. Και με πλωτά μέσα εννοώ, με καραβάκια. Ήταν οι βάρκες όλες και τις πολιτικές προστασίες του Δήμου που έχουμε με ένα ταχύπλο και παράλληλα κάποιοι που προσφέρανε από τα ιδιωτικά σκάφη για να μπορέσουν να μετακινήσουν τον κόσμο έτσι ώστε ο κόσμος, ιδιαίτερα οι τουρίστες, να μην ταυρωθούν πάνω στον κεντρικό δρόμο και υπάρχει συνωστισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τότε ένας δρόμος είναι όλος και όλος γεμίζει. Εδώ. Και αμάξια, αυτοκίνητα πάνε, έρχονται εκεί, φρακάρει το σύμπαν. Να ρωτήσω, είναι στην Περίθεια, σε εκείνη την περιοχή, είναι? Είναι Περίθεια, όπως πολύ καλά είπατε. Είναι παλιές σινιές, είναι σινιές, είναι πάνω από το νησάκι. Όπως είναι πανέμορφη περιοχή. Είναι βορειοανατολικής Κέρκυρας, με πάνω τον όγκο του Παντοκράτορα κύριο μέρος. Αυτό καίει τώρα όλο τον Παντοκράτορα από κάτω, δηλαδή καίει όλες αυτές τις περιοχές. Είναι μεγάλη ένταση φωτιάς ακόμα? Μεγάλη ένταση και μεγάλη το μήκος από τον Παντοκράτορα, επειδή το βλέπετε και το λέτε, από τον Παντοκράτορα προς το νησάκι, από την περιά από το Κατάβολο, από το Παντοκράτορα απάνω στον αυχένα του Παντοκράτορα που πηγαίνουν προς νησινιές και επίσης από την πλάλη πλευρά προς την Κασιόπη. Αυτό μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα έκταση. Πολλά χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα από δασότητες εκτάσεις που έχουν ήδη καεί. Αέρα, Δήμαρχε, αέρα. Μόλις ήρθαν τα νέα μέσα και ελπίζουμε να συμβάλλουμε. Όχι, λέω, αν έχει αέρα η περιοχή τώρα. Παρά το γεγονός ότι περιμένουμε από τις 4 η ώρα να υπάρχει λίγος αέρας, υπάρχει άπνοια και βοηθάει πάρα πολύ. Με την άπνοια κάτι μπορεί να καταφέρετε. Να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή είπαμε δεν κινδυνεύουν οικισμοί. Όχι, όχι. Πάντως δίνουμε ακόμα μάχες. Μάχες απάνω στο Μέγκουλα, απάνω στη Σάντα, απάνω στο Κατάβολο και άλλη μια περιοχή στην Παλιές Σινιές. Γίνεται μάχες ακόμα και τα σπίτια που είναι περίπου στα 5 μέτρα, 10 μέτρα με μια ζώνη δρόμου που κάναμε πυρασφάλειας. Πείτε μου κάτι, το δάσος απάνω, το βουνό, είναι πευκοδάσος? Όχι, έχουμε δρόντιες εκτάσεις, τα πουρνάρια που λέμε και εμείς εδώ. Πουρνάρια. Ιδρύς, ναι. Αλλά ήταν πολλά χρόνια να δούμε τη διαφωτιά. Πάνω από το 2011-2012 είχε ξαναγίνει. Επειδή σταματήσαν να υπάρχουν έτσι ακόμα τέτοιες αιστείες, βλέπαμε και χαιρόμασταν να υπάρχει μια αναδάσωση, να βλέπουμε με δέντρα μεγάλα και πυκνό διπλάστη. Και δυστυχώς βλέπουμε τώρα να γίνεται ένα καραλίου τόπος. Βέβαια. Αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη περιοχή εκεί, στη Βόρεια Κέρκυρα. Ναι, ξεκινάει από τον Παντοκράτορα και καταλήγει στον περιβόητο Ερμίτη, για θυμίστε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα τα πούμε και πάλι να είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο. Ό,τι θέλετε δεν να μεταφέρουμε να μας το λέτε, με μεγάλη μας χαρά. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Δύο αεροπλάνα τώρα και ένα ελικόπτερο και θέλω να πω πάλι τις μάχες που δίνουν οι προσβέστες μας. Ναι, ναι. Γίνεται τώρα και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν.
Μακάρι, μακάρι να διατηρηθεί χωρίς αέρα για να μπορέσουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα λίγο να την περιορίσουν τη φωτιά. Γιατί αλλιώς, άμα πιάσει 6-7 μποφόρ, χαιρετίζουμε. Άστα, χαιρετίζουμε. Δεν μαζεύεται με τίποτα. Γεια σου, Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε Κέρκυρα, μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς απεγκλωβίστηκε πολλοί κόσμος, είναι σε εξέλιξη. Ρόδος, γενικότερα τα πράγματα είναι να ήταν λίγο καλύτερα το βράδυ. Άστο, γιατί θα δούμε. Θα έχουμε αέρδες μέχρι. Μπράβο, δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Θα έχουμε κι άλλες φωτιές. Είναι ο Μίλτος Σακελάρης εκεί, πάει σε σημείο για να δούμε πώς εξελίσσουν τα πράγματα. Στην Κέρκυρα μεταβαίνει σε λίγο ο Αντώνης Τσολναράς επίσης, ο συνάδελφος, για να έχουμε ζωντανή εικόνα. Στην Ηλίκη, στη Βιωτία, έχουμε ένα μέτρο από 300 μέτρα, με πουρνάρια και πεύκα. Στο Αίγιο είναι επίσης σοβαρά τα πράγματα. Εκεί στο διακοστό από πάνω. Μπράβο. Είναι κοντά στο χωριό Τράπεζα, όπου έχουν κάνει μία περίμετρο οι πυροσβέστες, το βράδυ τουλάχιστον. Θα δούμε τώρα με το πρώτο φως πώς εξελίσσουν τα πράγματα. Και στην Εύβοια. Ευχαριστώ. Επίσης υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε τα βρετανικά μέσα για την τη Ρόδο και την Κέρκυρα. Πώς το καταγράφουν. Ο Γιώργος Ονελόπουλος είναι μαζί μας. Ο αγαπητός συνάδελφος. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα σας από το Λονδίνο. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Ό,τι μπορούμε εδώ. Ψιλοκαιγόμαστε. Δύσκολα, Γιώργο. Αυτή είναι και η εικόνα, όπως πολύ σωστά είπατε, η οποία τα βρετανικά μέσα μεταδίδουν τις τελευταίες μέρες. Στα περισσότερα παίζουμε σαν πρώτο θέμα, σαν πρώτη είδηση. Ναι. Πριν από μερικά λεπτά, μάλιστα, το Sky News μετέδωσε ότι στη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας είχαμε μια μαζική μεταφορά 59 ανθρώπων, οι οποίοι εγκατέλειψαν το νησάκι, την ακτή νησάκι. Σε αυτήν την εκένωση είχαμε την βοήθεια 6 σκαφών του λιμενικού σώματος και 9 σκαφών, από ό,τι αναφέρει το Sky News, ιδιωτών που πήγαν να βοηθήσουν. Και οι 59 άνθρωποι έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και βρίσκονται σε ασφαλή σημείο, και διαρκώς τα βρετανικά μέσα κάνουν διαρκώς update στην είδηση για οτιδήποτε. Οι περιγραφές πώς είναι για τη χώρα, για τον τρόπο που αντιδράει η χώρα, για τις διασώσεις, για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού? Τι περιγραφές γίνονται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης? Δεν υπάρχει κάτι άσχημο το οποίο να μέφτεται εναντίον της Ελλάδος. Περισσότερο οι Βρετανοί τουρίστες έχουν να κάνουν και σε όσα τουλάχιστον αναφέρονται σε δηλώσεις συναδέλφων Βρετανών που βρίσκονται στο. Ότι τα έχουν με τις εταιρείες τους και με όλα αυτά τα τουριστικά γραφεία. Με τα τουριστικά γραφεία και τα πρακτορία τα έχουν, ναι. Τους έχουν παρατήσει, ναι, μόνος έχουν παρατήσει. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η εικόνα η οποία παίζεται παγκοσμίως και κερδίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι λογικό ότι φοβίζει τους τουρίστες και δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα πόσο θα πλήξει. Θα επηρεαστεί ο τουρισμός γενικώς, ναι. Το υπόλοιπο διάστημα. Ναι, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, ένα παράδειγμα σημαντικό. Χθες το πρωί στις 8 η ώρα από το Λούτον, που υπήρχε πτήση από Λούτον για τη Ρόδο, υπήρχαν 168 επιβάτες που είχαν πληρώσει το εισιτήριο, όμως τελικά στην πτήση εμφανίστηκαν μόλις 70. Οι υπόλοιποι προτίμησαν να παραμείνουν στο Λονδίνο. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο όταν βλέπεις αυτές τις εικόνες. Θα έχει αντίκτυπο στον τουρισμό αυτό και είναι λογικό. Και εμένα από τη Ρόδο χθες άνθρωποι μου είπανε ότι έχουν πληροφορίες μέσω των τουριστικών γραφείων και τα λοιπά, ότι ορισμένους που ήταν να κατέβουν στη Ρόδο αυτές τις μέρες κατευθύνουν προς Τουρκία. Προς Τουρκία. Πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε να πω ότι η EasyJet έβγαλε ανακοίνωση στην οποία ζητάει από τους πελάτες της, αν θέλουν να αλλάξουν τις πτήσεις τους από προς Ελλάδα, προς Ρόδο και Κέρκυρα, για οποιοδήποτε άλλο προορισμό, ή να πάρουν κάποια βάουτσερ τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια. Να. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή κάποιοι οποίοι είναι αμφιλεγόμενοι. Κοίταξε να σου πω, Γιώργο, κάτι. Και εγώ να πάω σε έναν τόπο που είναι σχετικά άγνωστος, ξένος, και να μου πούνε ότι εκεί έχει φωτιές και για τον κόσμο. Εντάξει, υπάρχει ανατάτωση, υπάρχει κάπνα, υπάρχει. Θα έλεγα δεν τα αφήνω. Ναι, μα έχω παιδιά, ξέρω εγώ. Που, δηλαδή, η Κέρκυρα, Δημήτρη και Γιώργο, η Κέρκυρα, ένα τεράστιο νησί. Άντε και πες το αλλού. Τι να με εξηγήσεις ότι στη Ρόδο. Ότι είναι στη μια πλευρά, στην άλλη είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα τίποτα, μακριά. Από εκεί, από κάτω, εκεί που καίγεται μέχρι απάνω στην πόλη της Ρόδου, είναι 50-60-70 χιλιόμετρα. Ναι, δεν είναι. Αλλά δεν το καταλαβαίνει όμως αυτό. Όχι, μα δεν μπορεί. Αν μου έλεγε σε μένα πήγαινε στη Γαλλία, καίγεται τη Γαλλία, θα πάω. Δεν πας αυτό. Δεν θα πάω.
Λοιπόν, εντάξει, το καταλαβαίνω. Πάντως, να πούμε... Αν μου επιτρέπετε τον αντίκτυπο που λέγατε πιο πριν, και θα φανεί αυτό στις επόμενες εβδομάδες τι αντίκτυπο έχει στο τουρισμό, γιατί ήδη έχουν διακόψει δύο εταιρείες τα ταξίδια στην Ελλάδα. Να πούμε ότι ήδη οι πτήσεις από το εξωτερικό έρχονται κενές από τις εταιρείες, από την TUI και μια άλλη εταιρεία που δεν μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Έρχονται κενές για να πάρουν τον κόσμο, να γυρίσουν τον κόσμο πίσω. 14 πτήσεις θα φύγουν με 2.700 επιβάτες. Επίσης να πω ότι υπάρχει help center στο αεροδρόμιο της Ρόδου, που από το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει στήσει, που μπορούν να πάρουν διαβατήρια, ταξιδιωτικά έγγραφα κτλ. Οι άνθρωποι, γιατί κάποιοι φύγανε με τα βρακιά. Φύγανε με τα μαγιόλια. Δεν έχουν έγγραφα. Δεν έχουν έγγραφα για να ταξιδέψουν. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχει μια προσπάθεια συντονισμού με όσο το δυνατόν καλύτερη. Εντάξει. Το θέμα είναι να προστατεύσουμε και το τουριστικό, τις πρώτες ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες και το τουριστικό προϊόν, έτσι. Ζουν από. Λοιπόν. Ακριβώς. Γιώργο, λοιπόν, ευχαριστούμε. Γιώργο, θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τα νέα είναι άσχημα για το Αίγιο. Πάμε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Γιφτάκη, να τον καλημερίσουμε. Είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Αντιπεριφερειάρχης είναι ο άνθρωπος, τον έκανα αντιδήμαρχο. Καλημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Συγγνώμη, καταρχάς είμαι ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ελάτε. Καλημέρα, κύριε Γιφτάκη. Πώς είναι τα πράγματα, για πέστα μας. Ελαφρώς καλύτερα με το πρώτο φως του ηλίου, αλλά υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, διότι είναι πάρα πολλά μέτωπα τα οποία είναι ενεργά. Τώρα με το πρώτο φως του ηλίου ενεργούν και τα εναέρια, όλες οι δυνάμεις είναι εκεί. Η περιφέρεια υποστηριχτικά με πάρα πολλές υδροφόρες και κομματουργικά μηχανήματα προκειμένου να τροφοδοτούν τα πυροσβεστικά και ζώνες και οτιδήποτε χρειαστεί. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Να ρωτήσω, υπάρχει πρόβλημα με οικισμούς? Έχουν εκενωθεί οικισμοί? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Είναι σε ορεινό κομμάτι. Είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο και εξελίσσεται. Είναι πολύ ρευστό. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση, εφόσον δεν υπάρχει οριοθέτηση, δεν υπάρχει έλεγχος, έστω μερικός, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα ρευστό φαινόμενο το οποίο λεπτό προς λεπτό αλλάζει. Και τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις ευνοϊκότερες μετεωρολογικές συνθήκες. Υπάρχει χαμηλότερη θερμοκρασία. Με το πέρασμα της ώρας όλα αυτά τα φαινόμενα αρχίζουν και ανεβαίνουν. Και η θερμοκρασία και οι άνεμοι και οτιδήποτε. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε άλλα αποτελέσματα με την παράδοση του χρόνου. Όλες οι δυνάμεις είναι εκεί προκειμένου να έχουμε το θετικό και το επιθυμητό. Μακάρι. Ευχαριστούμε κύριε Γιφτάκη. Θα τα πούμε και πάλι. Στη διάθεσή σας ό,τι χρειάζεται να μεταδώσουμε, αν χρειάζεται κάποια βοήθεια και μπορούμε. Καλά τα πράγματα. Παντού. Μα δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι πράγμα. Δύο κουβέντες να πούμε για ένα ακόμα σοβαρό θέμα. Πριν πάμε στον Κλέαρχο που θα μας δώσει όλα τα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Είχαμε την κατάρρευση της γέφυρας στην Πάτρα. Αυτό πάλι. Τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι ενός κακού μύρια έπονται. Λοιπόν, κατέρευσε ένα κομμάτι της γέφυρας στην περιμετρική της Πατρών Πύργου, με κατέβηση προς Αθήνα, βλέπουμε και τις εικόνες εδώ. Ήταν ένα κομμάτι που ήταν κλειστό από την Πέμπτη, γίνονται έργα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν απόφαση για κατεδάφιση. Ναι, ήταν, το φαινόταν ότι είναι... Να κατεδαφιστεί το συγκεκριμένο. Ήταν ετοιμόρροπο. Ναι. Και πώς έπεσε? Δεν ξέρω. Ήταν από πάνω τα μηχανήματα... Ανέβηκε ο εξκαφέας πάνω, βάρινε πολύ και έπεσε. Μήπως βάρινε πολύ. Μπορεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είχαν σκάψει από κάτω οι άλλοι να βγάλουν τα σίδερα και... Οι άλλοι είχαν μπει μέσα από κάτω άνθρωποι, όπως λέει η εταιρεία, οι δύο εταιρείες που είναι ο εργολάβος και υπεργολάβος. Εντάξει, έβγαλαν... Ρωμά ήταν, ρε παιδί μου, μαζεύαν σίδερα, κόβαν σίδερα, ας πούμε. Εντάξει, μάζευαν σίδερα, το θέμα είναι ότι δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος. Τραυματίστηκαν και άλλοι τώρα. 8 άτομα είναι τραυματίες. Υπάρχουν επίσης 14 τραυματίες, με διορθώνει η Γεωργία Ιλνάρδου. 14 τραυματίες. Το ζήτημα είναι ότι ενδεχομένως δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι από κάτω. Δεν το ξέρω.
Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Προσπαθούν οι άνθρωποι από χθες το μεσημέρι. Το ζήτημα είναι ότι καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχουν καταγγελίες, σου λέει, και από το εργατικό κέντρο της Πάτρας, γιατί δούλευαν μεσημέρι, γιατί δούλευαν Κυριακή, τι μέτρα προστασίας είχαν ληφθεί. Τι μέτρα προστασίας υπάρχει... ήταν τώρα, αν ήταν Δευτέρα ή Κυριακή, εντάξει, είναι δευτερεύουν. Άμα ήταν να καταρρεύσει η γέφυρα, θα κατέρευε και Δευτέρα να ήταν. Ναι, όχι, το θέμα είναι ότι εντάξει, εδώ δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας και ασφάλειας προφανώς. Και προφανώς υπάρχει ένα θέμα, πώς μπήκαν μέσα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Με αποτέλεσμα να γίνει το τραγικό περιστατικό που έγινε. Έτσι. Ήταν από κάτω πάντως. Και λοιπόν, κόβανε. Τραγικό. Και κόβανε. Κόβανε σίδερα. Ναι, κόβανε σίδερα. Σίδερα. Τώρα, λοιπόν, τραγικό. Πόσα σίδερα μπορεί να κόψει ένας πεζός από κάτω για να γκρεμιστεί αυτή η γέφυρα? Δεν είναι, δεν είναι. Μου φαίνεται και εμένα υπερβολικό τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Το θέμα δηλαδή ήταν να μπορείς να το δεις ότι είναι από κάτω και να τους πεις φύγετε. Να τους διώξεις. Τώρα τι να πω τώρα. Μεγάλη κουβέντα είναι όλο αυτό. Λέει δουλειά δεν είχαν, προφανώς και δεν είχαν. Καλά, δουλειά, δεν είχαν δουλειά, εννοείται, δεν το συζητάμε. Γεια σας, Κλειάρχια. Απ' την άλλη... Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για καλή εβδομάδα πάμε. Έχουμε. Για πες μας τα μαντάτα εδώ, να καταλάβουμε. Και σήμερα θα είναι μια γενικά έτσι πολύ δύσκολη μέρα, ιδιαίτερα για την περιοχή της Ρόδου. Θα φυσάει αρκετά από τις αμέσως επόμενες ώρες, θα ανέβουν και πάλι εντάσεις του ανέμου. Βλέπουμε και στον πρώτο μας χάρτη ενισχύονται σιγά σιγά τα μελτέμια. Με τις κίτρινες και πορτοκαλί αποχρώσεις μέσα στο Αιγαίο θα φτάνουμε τα 7 με 8, ακόμη και τα 9 μποφόρ, βλέπετε χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τις ρηπές των βόρειων, βορειοδυτικών και βορειοανατολικών ανέμων. Καλύτερη βέβαια η κατάσταση μέσα στο Ιόνιο προς την περιοχή της Κέρκυρας, αλλά και προς το Αίγιο. Α, στην Κέρκυρα. Καλύτερες σιγά. Καλύτερα. Στην Κέρκυρα εκεί πάνω δεν βλέπω έτσι, κάτι. Αλλά... Δεν έχουμε κάτι το αξίολογο από πλευράς ανέμων. Βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκεί φωτιά τώρα, και η φωτιά φτιάχνει αέριο από μόνο. Ακριβώς. Φτιάχνει το δικό της καιρό, οπότε σε τοπικό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κοιτά τώρα. Δηλαδή, εγώ το παθαίνω αυτό, Κλειάρχη, να σου πω. Βλέπω τα πλάνα. Και ξέρεις, δείχνει το βουνό απέναντι και αν έχει κανένα δέντρο μπροστά, το βλέπεις και φουσάει και λες αμάντι. Και... κοιτάς από το παράθυρο. Τίποτα. Τίποτα. Ρε εσύ, Κλειάρχη, συγγνώμη τώρα, τον πυροστρόβιλο. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδάκι? Είναι πολύ τρελάθηκα το είδες το πλάνο. Πώς ανεβαίνει πάνω. Είναι πολύ έντονο το θερμικό φορτίο το οποίο δημιουργείται και με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ έντονα ασταθείς κινήσεις. Χαοτικές, θα λέγαμε, κινήσεις μέσα στη φωτιά. Μέσα πολύ μεγάλες οι διαφορές της θερμοκρασίας σε πολύ μικρές αποστάσεις και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα να δημιουργούνται και αυτά τα ακραία φαινόμενα, όπως βλέπετε, όπως είναι ο πυροστρόβιλος. Ο πυροστρόβιλος. Άλλη ερώτηση. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι. Αλλά να το, αυτό είναι. Βεβαίως. Αυτό είναι, μπράβο, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ. Εγώ το ξέρω. Από μια πλευρά έχουμε μια περιοχή που έχει πολύ έντονο θερμικό φορτίο. Εισέρχεται αέρας με χαμηλότερες θερμοκρασίες, γίνεται έτσι μια βίαιη σύγκρουση δύο διαφορετικών αερίων μαζών. Αυτό τώρα εκεί πέρα πάνω, και νερό να ρίξεις μέχρι να φτάσει στη φωτιά, βέβαια, έχει εξαντμιστεί. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ δύσκολο, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Και δεν πρόσεξε, δεν φτάνει κάτω. Μου το έλεγε ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος. Μου έλεγε, πρόσεξε, διότι αν πετάς με τη μάνικα νερό σε μεγάλη φωτιά και πάει ψηλά. Και το νερό, ας πούμε, εξατμίζεται. Παίρνει φωτιά. Ναι, είναι, τη φουντώνει. Μου λέγανε εμένα, φουντώνει, τη φουντώνει. Ναι, τη φουντώνει. Άμα το πετάς. Ναι, μπράβο. Είναι, και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, μου κάνει εντύπωση. Μπορεί, άκουγα ανθρώπους να περιγράφουν ότι ο αέρας... Δηλαδή διασπάται και σε οξυγόνιο και αυτό και παίρνει φωτιά το οξυγόνο. Βέβαια, βέβαια. Μπορεί. Λαμβάνουν χώρα διάφορα φαινόμενα χαοτικά. Ναι, τρομερό δηλαδή. Τα οποία είναι δύσκολα. Μπορεί να αλλάζει ο αέρας που άκουγα ανθρώπους να λένε σε τρία λεπτά, λέει άλλαξε τρεις κατευθύνσεις σε δευτερόλεπτα, δεν μιλάμε για λεπτά, σε δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα. Και την πάει όπου θέλει. Και από εδώ και. Δηλαδή, ναι, αυτό κενό και έρχεται αέρας από εδώ. Πρέπει να μου κάνει αντιπυρική ζώνη από εδώ. Ναι. Και την κάνει τη ζώνη και σου φέρνει την άλλη πλευρά μετά. Ακριβώς. Ναι, διαμορφώνεται ένα εντελώς διαφορετικό καιρό, ένα διαφορετικό μικροκλίμα μέσα στην πυρκαγιά. Κοίταξε και οι ζώνες, παιδιά, επειδή τις έχουμε θεοποιήσει. Οι ζώνες. Οι αντιπυρικές είναι καλές, αλλά πρώτον πρέπει να είναι πολύ φαρδιές. Διότι οι κάθρες έχουν. Δεύτερον. Αντιπυρική ζώνη γίνεται σε κάποια ευθεία, σε κάπως επικλίνεται. Δεν μπορεί να σε βουνό, δεν γίνεται. Τα βουνά είναι δύσκολα. Αφού είναι επικλίνες. Και πολύ σωστά το αναφέρεις, Δημήτρη, το βουνό διαμορφώνει επίσης το δικό του καιρό. Υπάρχουν άνεμοι οι οποίοι ανεβαίνουν τις πλαγιές, άνεμοι που κατεβαίνουν τις βουνοπλαγιές. Yeah. Καταλαβαίνετε, είναι χαοτικό το σύστημα μέσα εκεί. Δεν μπορεί να τίποτα και είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και γι' αυτό λέμε, αν μια φωτιά δεν ελεγχθεί στα πρώτα 5 λεπτά, είναι δύσκολο μετά να την οριοθετήσουμε. Να σου πω, έφτασε στο Γήθιο 46 βαθμού. Βεβαίως. Είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εχθές. Κοντά στους 44 με 45 βαθμούς ήταν έτσι μια επικρατέστερη θερμοκρασία. Τώρα τοπικά φαινόμενα που λάβανε χώρα οδήγησαν τον υδράγκο κοντά στους 46 βαθμούς, όπως είδαμε, από κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς. Ξέρεις που πήγα χθες, έτσι. Πού πήγες? Πουθενά, αγκάλια στο ελκοντίσιον. Αγκαλιά με το ελκοντίσιον ήμουν όλη μέρα. Αγκαλίτσα. Εκεί δεν άφηνε άνθρωπο να πλησιάσει.
Βέβαια, να πούμε το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτές οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνοδεύονται από χαμηλά ποσά σχετικής υγρασίας. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή την έντονη δυσφορία. Ναι, μεν πολύ υψηλές θερμοκρασίες εκεί αργά το μεσημέρι, αλλά δεν έχουμε την πολύ υγρασία για να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Εάν, δηλαδή, με δεδομένο ότι εγώ θυμάμαι τον καύσιμο του 87, λένε ότι αυτός είναι χειρότερος. Το 1987 είχαμε πολύ περισσότερη υγρασία. Αυτό είναι το κύριο. Λένε ότι αυτός είναι χειρότερος. Η διαφορά. Παιδιά, το 1987. Για όποιος δεν θυμάται, είχαμε 1.300 νεκρούς. Δεν τα παίξε γέλας τώρα. Δηλαδή, στα Τέμπη είχαμε 54 παιδιά σκοτωμένα και έγινε το απόλυτο εθνικό πένθος. Και λογικό, στο, και δικαίως. Στο Μάτι είχαμε 102-103 πεθαμένους και έγινε και ο χαμός και δικαίως. Σκέψη 1.300. Είχαμε 1.300 νεκρούς. Πεθαίναν οι γέροι παιδιά στην καρέκλα του. Άρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, διότι από την άπνοια και από τη ζέστη σταματάει η άδειλη λεγόμενη αναπνοή του σώματος και μέναν εκεί και πεθάνε όπως ήταν. Παιδάκι μου, λέω χθες στην κυρία Καλλιόπη, στη μάνα μου. Τι λέω, τι έγινε, πώς είσαι με τζέ, πώς μια χαρά μου. Λέω, το ερκοντήσιο μια χαρά μου. Το ερκοντήσιο, παιδιά, είναι τρομερό πράγμα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και τεχνολογία. Βγήκα έξω, μου λέει. Τεράστιο πράγμα. Καλά κάνετε. Μπορεί οι θερμοκρασίες να συγκρίνονται με αυτές του 1987 σε ό,τι αφορά. Οι θερμοκρασίες, ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν έχουμε την πολύ υγρασία που είχαμε τότε. Και το βράδυ είναι. Και το βράδυ είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε, Παναγιώτη, ότι άμα το βράδυ δεν έχουμε πολύ υγρασία, μπορεί και παίρνει μια ανάσα. Όχι, δεν είναι δύσκολες συνθήκες. Στη Τσιμεντουπόλη μέσα και στο αστικό κέντρο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά φανταστείτε να είχαμε αυτές τις συνθήκες. Ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Βέβαια. Τότε οι άνθρωποι τους θυμάμαι. Ήταν κάτι ζόμπι. Βέβαια. Κάτι ζόμπι. Μετά από 3-4 μέρες αϊπνία, ζέστη, τρέλα, με πυρωμένα τα τσιμέντα, να είσαι μέσα, ξαπλωμένοι στο πάτωμα. Δηλαδή, είχαν μόνο ανεμιστήρες, παιδιά. Λοιπόν, κάθε 3 λεπτά πηγαίναμε, ρίχναμε νερό στα μούτρα μας και πηγαίναμε μπροστά σε έναν ανεμιστήρα. Μπας και δροσιστούμε. Εν τω μεταξύ, προσέξτε. Ούτε τα μάξια air condition. Τίποτα. Άλλες ούτε τα μάξια. Φαντάσου τώρα στην Αθήνα τότε, γιατί τότε δεν υπήρχε η Αττική Οδό και τα λοιπά, αλλά φαντάσου να είναι, ας πούμε, πώς το λένε, Αλεξάνδρες και Κηφισίας, που ήταν τα Κακομήρα. Πατησίων που ήταν. Με νέφος από πάνω η Αθήνα, τίγκα τότε. Τίγκα τότε. Ανοιχτά τα παράθυρα. Ανοιχτά τα παράθυρα, πυρωμένα όλα ακίνητα, να πέφτει το πινελίκι να πηγαίνει σύννεφο τώρα. Και να τους βλέπεις όλους να είναι ράκι. Βέβαια. Αυτό το πράγμα τώρα δεν το ζούμε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε την τεχνολογία. Ο Άγιος Ερκοντήσιον. Ο Άγιος Ερκοντήσιον. Ο Άγιος Κλιματισμός. Δεν έχουμε πολύ υγρασία. Σκεφτείτε ότι εκεί που μετρήσαμε τους 46 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία ήταν κάτω από το 20%. Άρα πολύ ξηρή ατμόσφαιρα και αυτό είναι ο λόγος άλλος, το πούμε και τις πυρκαγιές. Ναι, γιατί δεν έχει υγρασία πουθενά, αυτό που λέγαμε το πρωί. Πολύ ξηρή και πολύ θερμή ατμόσφαιρα. Πάμε λοιπόν να δούμε και αναλυτικά την εξέλιξη στους χάρτες μας. Στον επόμενο μας χάρτη λοιπόν θα παρατηρήσουμε ότι η ηλιοφάνεια σήμερα θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Να πούμε ότι εχθές πέρασε μια πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα Βόρεια Βαλκάνια και σχημάτισε έτσι ένα αρκετά έντονο και δυνατό και επικίνδυνο, θα λέγαμε, μπουρίνι προς την περιοχή της Καβάλας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τι? Και προς το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή, το απόγευμα είχαμε καταιγίδες προς τα βορειοανατολικά κομμάτια της έντονης θερμοκρασιακής διαφοράς που επικράτησε. Και πέρασε λοιπόν αυτή η διατραχή από τα Βόρεια Βαλκάνια. Και τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμά της? Να ενισχυθούν εδώ, όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Γι' αυτό και λέμε. Σήμερα θα είναι επίσης μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Όχι μόνο εκεί που φυσά, αλλά και εκεί που δεν φυσά ακόμα, εξαιτίας της πολύ ξηρής και θερμής ατμόσφαιρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες βλέπετε στη Δυτική Ελλάδα 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο ανατολικά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, όχι ότι βέβαια θα κάνει δροσιά. Θα πέσουμε απλά κάτω από τους 40 βαθμούς, θα είμαστε 38 με 39, όπως βλέπετε, όπως έχουμε σημειώσει και στο χάρτη μας. Πάμε να δούμε και την Αττική μας. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, γιατί το βοριαδάκι, ναι, μεν. Θα κάνει κάπως, θα μετριάσει τα επίπεδα ζέστης στα πιο ανατολικά κυρίως τμήματα, αλλά θα αυξήσει σημαντικά και πάλι τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο υδράργυρος κοντά στους 38 με 39 βαθμούς. Και βλέπετε χαρακτηριστικά ότι εδώ στο Σαρονικό ο βοριάς κόβει, πέφτουν οι εντάσεις του, μέτριες εντάσεις στο Σαρονικό, λίγο πιο ισχυρές οι εντάσεις του βοριά στα πιο ανατολικά τμήματα. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα. Βλέπετε 35 με 36 βαθμούς, ναι, μεν, αλλά η θαλάσσια αύρα που μπαίνει προς το απόγευμα αυξάνει τη σχετική υγρασία. Άρα είναι πιο έντονη η αίσθηση της ζέστης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Μπορεί να είμαστε λίγο πιο κάτω θερμοκρασιακά, αλλά είναι πιο έτσι αποπνιγτική, ας το πούμε, η ατμόσφαιρα. Κατά άλλα, ηλιοφάνεια δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι το αξιόλογο. Πάμε να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, γιατί από αύριο Τρίτη έχουμε πάλι μια νέα άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία βλέπετε εδώ τις πολύ καυτές αέριες μάζες που κατακλείζουν ολόκληρη την Μεσόγειο. Θα έχουμε έτσι μια νέα κορύφωση αυτού του, την τελευταία κορύφωση αυτού του ισχυρού κύματος ζέστης, του κύματος καύσωνα, την Τετάρτη. 45-44 βαθμούς και πάλι στα ανατολικά επιρροτικά. Και δείτε, βέβαια, για να λάβει χώρα αυτό το εφιαλτικό, ας πούμε, έτσι γεγονός,
Κατεβαίνει ένα ψυχρό μέτωπο από την Τετάρτη το απόγευμα, θα μεταφέρει πολύ ψυχρές αέριες μάζες και από την Πέμπτη πλέον θα μιλάμε για κανονικές θερμοκρασίες. Θα έχουμε μια πτώση της τάξης των 8 με 10 βαθμών. Φίλε, πολύ μεγάλη. Σε λιγότερο από 24. Όχι, ρε παιδί, από 43 πάμε 33. Μια χαρά θα είναι. Ακριβώς, θα πάμε. Να σου πω κάτι. Το Σάββατο λέει θα έχει 18 βαθμούς, λέει ο κλέρκος. Θα ρίχνει και καρεκλοπόδαρα. Όχι, όχι, εντάξει. Καρεκλοπόδαρα, επειδή θα φύγει διακοπές. Δεν τελειώνει η εκπομπή. Και εγώ το ίδιο δηλαδή. Όχι, όχι, δεν θα. Όχι 18 βαθμούς. Όχι, όχι, όχι. Να σου πω κάτι. Άκου τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Συμφωνήσει. Θα υπογράψουμε. Υπόγραψε μου εδώ. Λοιπόν, θα γίνει ένα χαμό. Υπόγραψε εδώ. Υπόγραψε εδώ. Συμφωνητικό. Δεν θα κάνω όπως θες. Όχι, κανονικά. Θα γράψω το όνομά μου. Ναι, ορίστε. Δηλαδή, ορίστε. Υπογράφει ότι θα έχουμε καλό καιρό. Δεν πάμε διακοπές. Είσαι σίγουρος. Το κρατάω, Κλέαρχε. Το κρατάω. Βεβαίως. Το Σάββατο τον πρωί θα σου πάρω τηλέφωνο. Πέσαν υπογραφές. Πέσαν υπογραφές. Υπόγραψε. Το βλέπεις. Το βλέπεις εδώ. Βάζω σταυρό εγώ. Πέσαν υπογραφές. Έτσι. Τελειώσαμε. Ωραία. Αν έχει κάτω από 30 βαθμούς, θα γίνει κακομοίρα. Όχι, όχι, όχι. Βέβαια, δείτε ότι αυτή εδώ η ψυχρότερη αέρια μάζα, και αυτό θα πρέπει να προσέξουμε, θα συγκρουστεί με πολύ θερμότερες εδώ, με το βαθύ κόκκινο χρώμα. Άρα, όπως θα δούμε και στον τελευταίο μας χάρτη, θα ενισχυθούν και πάλι οι άνεμοι από την Τετάρτη το απόγευμα και στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν στον τελευταίο μας χάρτη να το δούμε αυτό. Ναι, μεν 45 και βεβαίως θα φτάσουμε σε ρηπές. Ακόμη και τα 8 ποφόρ. Δεν θα μείνει το λιμπιθρόξυλο. Βεβαίως. Μέχρι και η θάλασσα θα πάρει φωτιά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή θα αποχωρήσει αυτό το πολύ ισχυρό θερμοκύμα. Πολύ θερμή και ξηρή ατμόσφαιρα την Τετάρτη το απόγευμα. Και αυτό να μπαίνει και ο Βοριάς για να μας δροσίσει από τη μια πλευρά. Αλλά και να πυροδοτήσει έτσι πάλι τις καταστάσεις στο βαθύ κόκκινο και τις πυκνές. Άρα παραμένουμε σε επιφυλακή όλη αυτή την εβδομάδα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, Κλέαρχε, όλη αυτή τη εβδομάδα. Φυλακή μας μάρανε. Υπόγραψε, άρα είμαστε ήσυχοι για το Σάββατο. Κλέαρχε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Κλέαρχε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πάμε στο Μίλτο. Πάμε στο Μίλτο. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη, ο οποίο είναι στη Ρόδο από χθε ο Μίλτο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Μίλτο. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλημέρα. Είμαστε σε ένα πολύ ψηλό σημείο στην Ρόδο, πάνω από τον οικισμό Μάλωνα. Εδώ λοιπόν γιατί ήρθαμε, γιατί εδώ χθες δόθηκε μια τεράστια μάχη μέσα στην Χαράδρα. Δείτε την τεράστια έκταση που έχει κάψει η φωτιά. Σε λίγο θα δείτε και τα νεάρια μέσα πετούν τουλάχιστον τρία, τα οποία μέτρησα εδώ και προσπαθούν να ρίξουν σε όλες τις εστίες για να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Σας δείχνουμε αυτή την εικόνα, είναι ένα πρώτο θετικό μήνυμα από το νησί τις τελευταίες ημέρες. Εδώ οι εθελοντές μαζί με τους πυροσβέστες κράτησαν όρθιους τους οικισμούς τους, έδωσαν μια τεράστια μάχη. Βλέπετε πόσο δύσβατα είναι τα σημεία. Έμεναν εδώ πάνω στον κεντρικό δρόμο για τουλάχιστον 48 ώρες ασταμάτητα. Θα δείτε εδώ πως υπάρχει μια υδροφόρα. Κάηκαν όλα, ναι, κάηκαν όλα. Ακριβώς στα 2 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε είναι οικισμοί. Βλέπετε εδώ την υδροφόρα η οποία παραμένει. Περνώντας είδα και θελοντές και πυροσβέστες να έχουν ξαπλώσει ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλές ημέρες να ξεκουραστούν λίγο. Οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τεράστια μάχη. Οι πληροφορίες λένε πως καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και εδώ, πάνω από τον οικισμό μάλλον, όπως επίσης και από άλλους, πάνω από άλλους οικισμούς όπως το Ασκληπείο. Να πούμε πως η φωτιά έκαψε τα πάντα, όπως είδαμε και χθες στο Κιωτάρι, πλησίασε στο Γενάδη. Εκεί είχαμε απεγκλωβισμούς και στις δύο περιοχές με τουρίστες. Ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή σε επίπεδο εκτάσεων. Όπως αυτή εδώ η μεγάλη έκταση, εδώ έδωσαν τεράστια μάχη. Πήγαινε η φωτιά, να σας πω, χθες το βράδυ προς τον οικισμό Μάλωνα και τον οικισμό Πλατάνια. Όμως κατάφεραν να κόψουν σε ένα βαθμό την φωτιά. Δεν υπάρχει ενεργή εστία εδώ. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Αυτό είναι το καλό. Θα βοηθούμε και σε άλλα σημεία να κάνουμε ένα διπλωτικό στα καμένα. Για κάνε μια βόλτα και στα υπόλοιπα, Μίλτο. Μήπως τέλος πάντων απαλλαγεί λίγο το νησί το κακόμοιρο. Περιμένουμε τις εικόνες σου, Μίλτο. Νομίζω μου. Ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε και για τους Ροδίτες κάτι τελευταίο. Ήταν συγκλονιστική η προσπάθεια των κατοίκων και των εθελοντών, εκτός από τη φιλοξενία που παρήχαν στους τουρίστες, οι οποίοι βρέθηκαν σε μια πρωτόγνωρη και δυσάρεστη κατάσταση. Σκεφτείτε να έχεις έρθει για διακοπές από το εξωτερικό να ζεις όλη αυτή την κατάσταση. Οι Ροδίτες λοιπόν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και με τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Πέρα δηλαδή από τους κλειστούς χώρους, υπήρχαν οικογένειες οι οποίες φιλοξένησαν τουρίστες στα σπίτια τους και να πούμε και κάτι άλλο για τους κατοίκους της Ρόδου, ότι έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη μάχη οι ίδιοι. Δηλαδή είδαμε μια απίστευτη οργάνωση των εθελοντών, οι οποίοι ήταν δίπλα στους πυροσβέστες και έκαναν τα πάντα για να κρατήσουν όρθιο το νησί τους.
και τα έχουν καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό. Για τους εθελοντές, ακούω από παντού, ρε παιδιά, για τους εθελοντές. Τι προσπάθεια καταβάλουν πέραν τους πυροσβέστες, αστυνομικούς, ανθρώπους κτλ. Έχεις μεγάλη. Θυμάμαι. Πονά στον τόπο, πονά στον τόπο. Θυμάμαι, εγώ κυκλοφορούν στο νησί μου που τους βλέπω, κυκλοφορούν με τα βιτία στα αυτοκίνητα. Και είναι έτοιμοι. Δηλαδή, θυμάμαι τον πεθερό μου να κλείνει το μαγαζί του κατά καλό καιρό και να λέει: παιδιά, sorry, αλλά τέλος. Πάμε να σβήσουμε τώρα. Δεν καθόμαστε να κοιταζόμαστε εδώ. Λοιπόν. Έτσι είναι. Είναι η συνείδηση που έχουν απέναντι στον τόπο τους. Λοιπόν, Μίλτο, σε λίγο συνδεόμαστε και πάλι να δούμε και άλλες εικόνες. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε λίγο εμείς. Έλα να δούμε καλιά εφημερίδα. 8 η ώρα όλοι εδώ. Ευκλήδης Ακαλώτος, να πούμε. Θα είναι μαζί μας. Mm-hmm. Να μιλήσουμε και για τα θέματα της επικαιρότητας και για τα εξωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες είναι που βρίσκονται φόβοι για νέο μάτι σε 5 περιοχές. Χτυπούν το καμπανάκι επιστήμονες. Έχουν την ίδια τροτότητα με το μάτι. Λέει ο Λέκας, οι οικισμοί που είναι στο κόκκινο από την ψία των νέων. Έχετε και έξτρα σύνταξη, επαγγελματικά ταμεία. Τι προλέγει για 24 κλάδους στο νομοσχέδιο που θα κατέχει το φθινόπωρο. Προκλήσεις, άλλο Κύπρο, άλλο Ελλάδα το δόγμα του Ερντογάν. Πώς και γιατί κατρέψε η γέφυρα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση θεατή στο πύρινο χάος. Αφήνουν τη χώρα να καίγεται και να διασύρεται. Ολική καταστροφή και εξάμηνη κατάσταση έκταξης ανάγκης στη Νότια Ρόδο. Μας άφησαν μόνους, δεν υπήρχε συντονισμός, καταγγέλνουν οι κάτοικοι. Στις φλόγες εκατείωθαν 2.270 στρέμματα, τα 15.950 σε προστατευόμενες περιοχές. Σφροδό πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό, ενώ η κυβέρνηση επέρεται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης. Φωνική κατεδάφιση. Ένας νεκρός, 12 τραυματίες, εργασίες κατεδάφισης γέφυρας, 14 είναι μάλλον τραυματίες. Ισπανικές εκλογές, προβάδισμα δεξιάς ψήφους, προβάδισμα Σάντσες στο σχηματισμό κυβέρνησης. Ανέβηκε 36-37 έδρες η δεξιά. Αλλά δεν είναι δύσκολο ο σχηματισμός. Ο Σάντσες ανέβηκε 2 έδρες, πήρε παραπάνω νομίζω. Λοιπόν, κόλαση στη Ρόδο, ανεξέλεγκτα τα πυρηνά μέτωπα. Γιγαντές επιχειρήσεις σε κένωση 19.000 κατοίκων τουριστών. Κατέρευσε γέφυρα στην Πάτρα. Νίκη κεντροδεξιά χωρίς αυτοδυναμία, θρύλες στην Ισπανία. Ο Πούτιν βομβαρδίζει και πάλι την Οδυσσό. Αύξηση 4,15% στις συντάξεις το 24. Μάλιστα. Δημοκρατία, ολοκαύτωμα. Η Ρόδος παραδεινόταν στις φλόγες και ο Μητσοτάκης έκανε πλάκα στους ήρωες των Καναντέρ. Η θέση μας στα αποκαίδια μιας πολιτικής. Σε πύρινο κλειό Κέρκυρα έγινε ο Κάριστος. Παγκόσμιος διασυρμός ανυπολόγιστη καταστροφή. Χάος στο νησί που καίγεται για 7η μέρα. Εκένωση με αγροτικά. Καμίνει η χώρα για ακόμα 72 ώρες. Και Πάτρα τρακ, ένα πατατράκ δηλαδή, ένας νεκρός και 12 τραυματίες από πτώσεις γέφυρας, εδώ όπως βλέπουμε και την εικόνα. Από Γεβαδινή, πυρκαγιά κολοσσός, 82 φωτιές σε όλη τη χώρα, εκενώθηκαν οικισμοί, πρωτοφανή στα χρονικά επιτυχημένη επιχείρηση από μάκρυς 19.000 ατόμων. Κάρβουνο το beach bar με τον αμφίβιο σερβιτόρο, Κάικη. Κάικη, ναι. Μύδια σαγανάκι στην Επίδαυρο, άλλη μια αμφιλεγόμενη παράσταση. Αυτό δεν μπορεί. Ναι, δεν παγκοθούμε. Δεν γίνεται έτσι κακομοίρα. Τρομερό. Τραγωδία με ένα νεκρό στην Πάτρα, έπειτα από κατάρρευση γέφυρας. Κόντρα νιούς. Η Ελλάδα καίγεται, ο υπουργός, οι υπουργοί στις παραλίες έστειλαν στη Ρόδο υποβαθμισμένο κλιμάκιο τριών υφυπουργών. Επικίνδυνο για τη χώρα το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος. Εγκληματική ανικανότητα επιδεικνύει το λεγόμενο επιτελικό κράτος διαχείρισης των μεγάλων καριών που καίνε την Ελλάδα. Σώσα από επιστήμονες, ο πλανήτης βίωσε την πιο ζεστή βδομάδα όλων των εποχών και τα χειρότερα είναι μπροστά. Ανδρουλάκης να αποδοθούν ευθύνες για τις πυρκαγιές. Ύποπτο ασύμετρο χτύπημα στο πετράδι του τουρισμού μας, στη Ρόδο στην αποστρατιωτικοποίηση της οποίας ζητούν οι γείτονες, στο στόχατρο της πύρινης Λέλαπας, εκάησαν για πρώτη φορά εγκαταστάσεις στην περίπτωση ξενοδοχείων. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν στείλει και οι Τούρκοι δύο αεροπλάνα. Ναι. Ερεσπρέσο. Ο σώζον εαυτός ο Θήτο, κόλαφος για το επιτελικό χάος στη Ρόδο, ο αντιστράτηγος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, ο κύριος Γκουρμπάτσης, ντροπή λέει, άφαντη πολιτεία, 5 μέρες στην ταράτσα. Ο παππούς παραμένει στο καμένο του σπίτι στη Μάντρα. Yeah. Κοιμάται στην ταράτσα. Yeah. Αναποτελεσματική πυροπροστασία, κανένα σχέδιο οργανωμένης εκένωσης, οι ντόπιοι έσωσαν τους χιλιάδες τουρίστες. Η Showbiz, Δημήτρη, αλωνίζει στο Αιγαίο, το ξέρεις. Η Showbiz. Αλωνίζει στο Αιγαίο. Δηλαδή. Πηγαίνει διακοπές. Στο Αιγαίο. Και εδώ βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα, η γέφυρα θανάτου, ασύλληπτη τραγωδία στην Πάτρα, τουλάχιστον ένας νεκρός. Για δώσε εδώ πέρα. Για δέσε την αυτεμπορική μέχρι να δω. Για φτιάξε πράγματα. Είναι αυτεμπορική. Στην αγορά 53 δις θα οδηγήσουν το χρηματιστήριο. Σε αγορά 53 δις θα οδηγήσουν το χρηματιστήριο αναβαθμίσεις. Επαφές σε ΕΧΑΕ.
για να βρεθεί στα σαλόνια των ανεπτυγμένων αγορών το 24. Εδώ, άρση πλαφών με τιμά ρυθμό κάτω του 5% μεικτό περιθώριο κέρδους. Προαπαιτούμενο για την άρση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους επιχειρήσεις φέρεται να είναι υποχώρηση του κλαδικού πληθωρισμού κάτω του 5%. Σημαντικό πλήγμα για τον τουρισμό εδώ, οι πυρκαγιές στην Ρόδο και στην Κέρκυρα Σχάτος. Τι λένε τα πράγματα. Εδώ είναι φοιτήτρια με στέμα. Α, εστεμένη φοιτήτρια. Εστεμένη φοιτήτρια. Μπράβο το κορίτσι. Λοιπόν, ναι, σπουδάζει στο Καποδιστριακό. Πρώτη θέση στο διαγωνισμό Star Miss Young. Miss Young. Star Miss Young, όχι Miss Young. Α, συγγνώμη. Ναι, το δυνατό σημείο τη ποιο είναι. Το δυνατό σημείο τη είναι ο χαρακτήρα τη. Φαίνεται. Είναι ολοφάνερο. Ναι. Λοιπόν, έχει χαρθεί το φλερτ λίγο στην εποχή μα, αλλά σίγουρα υπάρχει. Ναι. Τι θα ζητήσει από ένα τζίνι, ψυχική ηρεμία. Ψυχική ηρεμία! Παιδιά! Έλα τώρα στην ηλικία σου, ψυχική ηρεμία, μια χαρά είσαι, κοριτσάκι μου. Σιγά. Εξαίρετη, εξαίρετη η αισθητική. Εξαίρετη. Για πάμε εδώ πέρα. Αθλητικές εφημερίδες, παρακαλώ. Ο κύριος Γρηγόρης Ατρίτης είναι μαζί μας, έχω να σας πω. Ο οποίος ανησυχούσε χθες ο κύριος Ατρίτης, να ξέρεις. Γιατί? Για την υγεία μου. Γιατί από όλα την ερώτηση. Ανησυχούσε για διάφορα πράγματα. Για την υγεία μου. Λογικό. Όλοι ανησυχούμε για πολλά σε αυτή τη ζωή. Ψάχνω γενικά αφορμές. Ναι. Να έχω επικοινωνία με τον κύριο Στάθη. Του και ποιο την εμποδίζει. Τι? Είναι ανεμπόδιστη η πρόσβαση σε μένα. Ποιος? Αλήθεια είναι αυτό. Προσπαθεί λέει, να έχει απεγνωσμένα επικοινωνία ποιος? Μαζί μου. Ο Ατρίτης. Να βρίσκω αφορμές. Να το ρωτήσω πράγματα, να του στείλω μηνύματα. Πώς είναι, φαίνεται είναι αυτό. Στον αέρα του ξανά. Δεν έχει καταλάβει ότι, ότι είναι ανεμπόδιστο. Είναι ανοιχτό το γραφείο. Πάντα ανοιχτό το είναι ανοιχτό το γραφείο. Είναι τέτοιο άνθρωπο. Είμαι ανοιχτό χαρακτήρα. Είμαι όπερ χαρακτήρα. Ναι, 100%. Καλό για τρέιλερ. Έρχεται η επόμενη φορά. Καλό, καλό, καλό. Λοιπόν, η ώρα τη Δευτέρα αθλητική ώρα φορτσάρει. Για τα αστέρια. Μπαλάρα και μηχανές στο Φούλι ΑΕΚ που νίκησε το Βόλο 3-0 και έχασε ευκαιρίες για διπλάσιο σκορ. Ναι. Ποιος είναι αυτός, Δημήτρη? Δεν ξέρω. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Λιβάη Γκαρσία, Δημήτρη. Αυτός ο Γκαρσία. Αυτός που μάρες, τον ζητάει η Ναντ. Έκατσε στον ήλιο πολύ. Δίνει 20 κάτι εκατομμύρια. Α, αυτός είναι ο Λιβάη. Ναι. Ναι. Αλλά δεν έχει δοθεί ακόμα. Ναι. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, είναι ηγέτης, ο μονομάχος στον Πειραιά είναι ηγέτης. Ποιος? Δεν καταλαβαίνω εδώ πέρα. Ο παίκτης του Νικόλα Φρέιρε στη Τσβόλε, Σάντερ Φον Λόι, περιγράφει μέσω του κούπου το νέο αστέρι της άμυνας του Θρύλου. Τι είναι αυτά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έφερα αμυντικό Ολυμπιακός και οι συνάδελφοι έχουν κάνει μια συνέντευξη για να τον περιγράψουν. Πρόσεξε. Αυτός εδώ είναι ο Νικόλας Φρέιρε. Ναι. Φρέιρε. Το Τσβόλε. Ο συμπαίκτης του στη Τσβόλε, την ομάδα, ομάδα, την Ολλανδία. Α, ο Φάντερ Ντελόι. Περιγράφει στον κόκκινο πρωταθλητή, ΚΠΠ, ναι, το νέο αστέρι της άμυνας στο θρύλο. Το θρύλο. Ο πιστός Τομάς. Ποιος είναι ο Τομάς? Ο πιστός Τομάς. Του μπάσκετ. Ο Τομάς Γότκοπ. Ναι. Γόκαπ. Ναι, Γόκαπ. Μετά την ελληνοποίηση, εντάξει, δίκιο το Τομάς. Λοιπόν, κωδικό συμπόρα. Ο Μαρτίνεθ ρίχνει το βάρος στο δέσμο του Ισπανού, χάβει με τους Φορτούνι, Μπιέλ, Χουάνκ, προπονήθηκαν με την ομάδα Ακιμπού και Αλγκασίμ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, εδώ στη φωτογραφία που βλέπεις τον Φρέιρε να έρχεται. Ναι. Εδώ, κοίτα, δείξτε. Αυτό λοιπόν. Εδώ δεν βλέπουν πίσω τα κορίτσια που έχουν ξεροσταλιάσει. Α, το ίδιο ήταν. Είναι το background της φωτογραφίας. Εγώ γιατί τόση ώρα κοίταγα το background του παίκτη. Μπορεί να το εξηγήσεις αυτό. Πώς το έπαθα αυτό. Άτυχε. Ατυχώς. Sport Day. Αφοσίωση λέει εδώ. Ο Φρέιρε ήρθε στην Αθήνα και είναι αποφασισμένος να πετύχει στον Ολυμπιακό. Σήμερα εξετάσεις και υπογραφές. Ο Μαρτίνεθ θα αποφασίσει για να τον πάρει στα φιλικά με τη Ρέιτζερ και Νόριτς. Η εξελίξη για επιθετικό και δεύτερο στόπερ. Μετά το Μαντί, στην προετοιμασία και η Ακιμπού Αλκασίμ. Ο Αλκασίμ δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Ακιμπού είναι Καμαρά, όπως και ο Μαντί Καμαρά. Οι δύο καμαράδες ξαναγύρισαν. Είναι καλός τους. Δεν έχουν, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Το θυμάσαι. Τι σχέση έχουν? Δεν, ναι, είναι συνεπωνυμία. Συνεπονημία. Είναι όπως εμένα με τον Δήμαρχο Ρόδου. Ναι, με τον Δήμαρχο Ρόδου. Ναι. Ακριβώς. Πετάει με πιθανή αλλαγή στη λίστα ο κύριος Γιωβάνοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Εδώ τα είδες. Και τον Αϊτόρ και τον Ζέκα στην αποστολή. Στην αποστολή, για ψυχολογικούς λόγους, γιατί στη λίστα δεν είναι, γι' αυτό το λέω. Στην αποστολή. Ναι. Δηλαδή έχουν πάει μαζί απλά και μόνο για να βοηθήσουν την υπόλοιπη ομάδα και στο ψυχολογικό κομμάτι. Για το ψυχολογικό. Είναι αρχηγή, είναι πιο έμπειρη. Αστέρι είσαι. Αστέρι. Ευχαριστώ, ρε Δημήτρη. Αστέρι το είσαι. Χαίρομαι. Χαίρομαι που το λες. Το θωρηκτό της Ένωσης καθάρισε μέσα σε 7 λεπτά. Δεν το λες για μένα. Μίνιμουμ 10 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό για σένα είναι. Μίνιμουμ. Ναι, ναι, και σε αυτό συμφωνώ. Ναι, το λιγότερο 10 εκατομμύρια, παιδιά. Και το τώρα center for. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, Metro Sport.
Τι ζητάει Λουτσέσκο από τους παίχτες για το μάτς Πέμπτης με την Μπεϊτάρ. Έξι θέλω για νίκη. Ο Αμπουκάσης, προπονητής Μπεϊτάρ. Αμπουκάσης, μωρέ. Αμπουκάσης, συγγνώμη. Είναι, συγγνώμη, ρε Δημήτρη. Με συγχωρείτε. Θα μπουκάσεις. Θα είναι δυνατό. Με άσχετος, παιδί μου, τώρα μην μιλάς ιστορίες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι δυνατή ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο το έργο μας. Ψάχνει χημεία, να πάρεις χημικό. Όχι. Προπονήθηκε με τα κυτρινόνευτα ομορών. Ομορών, εντάξει. Ομορών, ρε Δημήτρη. Επιθετικός από την Πέτσι. Αυτός. Αυτό ήθελα να πω. Για πες. Εδώ πέρα λέει πέταξε για τον παγκόσμιο. Η Παναγιώτα Δόση πέρασε για πρώτη φορά το φράγμα του 1,90 στο ύψος. Μπράβο. Το Οργανικό Πρωταθλήμα στο Κράιλιο και έφτασε πιο κοντά στην διοργάνωση του Βουδαπέστη και ηγέτη στην άμυνα. Ναι. Ο Φρέιρε. Ο Φρέιρε, παιδί μου. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε. Μάλιστα. Και ο κύριος Σατήριδης είναι μαζί μας. Καλημέρα. Στο πλευρό μας. Καλημέρα. Επιστρέψαμε από ακόμα έναν γάμο. Βοηθήστε λίγο. Από? Από ακόμα έναν γάμο επιστρέψαμε. Πάει και ο Γιώργος Σόμπολος. Ένα τα τελευταία κάστρα έπεσε. Παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις ήθιστε να ευχόμαστε δύο να αντώσπα. Είμαστε σε δύσκολη θέση σε αυτήν την περίπτωση και δεν μπορούμε να μην πούμε χαλάλι γιατί πήρε τη Δήμητρα Μανιαβού. Το πήρε το κορίτσι μου. Να ζήσουν ευτυχισμένοι. Να ζήσουν να και το παιδάκι του γιατί καλά να είναι τα παιδιά. Καλά να είναι, μπράβο. Υπάρχει συνέχεια στο Σομπολέτο. Τι συμβαίνει με εσά του αθλητικού συντάκτε και παντρεύεστε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, νόσπορο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν τον επηρέασε ο Ξενικάκης το Φόσκολο, πιστεύει στο. Τον Σόμπολο. Το Σόμπολο, ναι. Τον επηρέασε και τον πίεσε, πιστεύω, ψυχολογικά. Πίεσε, δεν μπορώ να κάνω. Ήταν αναπόφευκτο. Δεν Γιώργο, Γιώργο, αδερφέ μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά, και ποιον αντώσμα. Τι γελάτε. Και το χρόνια πολλά, υπό μία έννοια. Χρόνια πολλά. Περνάει, έτσι. Μόνο στα δικαστήρια δεν πρέπει να λες χρόνια πολλά. Σωστό, σωστό. Γιατί σκέφτεσαι να πει τον άλλον χρόνια πολλά, τώρα που μπαίνει μέσα να την ακούσει την καμπάνα. Όχι, 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 όχι. Όπως και απαγορευμένο και, και του χρόνου επίσης σε γάμο. Επίσης, όχι. Ναι, του χρόνου σε γάμο δεν παίζει τώρα αυτό. Ναι, όχι, ρε παιδάκι, για πάμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό σε φιλικό παιχνίδι στο οποίο κατάφερε να ξεπεράσει το αντίπαλο της ομάδας της Μαγνησίας με 3-0. Βλέπετε την φάση στην οποία ο Ζήνη μπαίνει στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Άστοχη έξω του τερματοφύλακα του Βόλου. Πολύ εύκολο ο Λιβάη Γκαρσία θα κάνει το 1-0. Φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από τα δημοσιεύματα και το ντόρο που γίνεται για ενδεχόμενη μεταγραφή του. Μοχαμάντι στο Λιβάη Γκαρσία το 0-2 στο 22ο λεπτό. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και αυτός και νομίζω ότι και η ΑΕΚ έχει συνέχεια από την περσινή χρονιά. Και ο νεαρός Μαχαίρας, ο οποίος πήρε την ασίστα από τον Άμραμπατ, εκμεταλλεύτηκε και το ότι η μπάλα κόντραρε κάπου στο σούτ του. Θα γίνει το 0-3. Συνεχίζω και σας δείχνω πλάνα γιατί σε αυτό το παιχνίδι κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο ο Πισάρο. Πισάρο. Ο Ρόδολφο Πισάρο είναι ο Μεξικανός, ο οποίος στα 29 του έχει έρθει από το MLS, τόσο από την Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία αγωνίζεται πλέον ο Μπούσκετς, ο Μέση, πάρα πολλοί κόσμος. Και είναι μια επιλογή του Αλμέιδα. Προφανώς και ο προπονητής της Ένωσης σχολίασε ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Είναι λογικό, θα πρέπει να του δοθεί χρόνος. Νομίζω ότι στην ΑΕΚ δεν βιάζονται κιόλας γιατί υπάρχουν λύσεις. Έτσι κι αλλιώς αργότερα είναι τα προκριματικά. Να σας πω και να σας θυμίσω ότι σήμερα από τη μία και μετά ξεκινάνε πολύ σημαντικές κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Champions League, Europa League και Conference League μαθαίνουν οι ελληνικές ομάδες αντιπάλους σε επόμενους προκριματικούς γύρους. Ακόμα και πιθανούς αντιπάλους γιατί δεν έχουν προκριθεί ακόμα. Θα αφήσουμε την ΑΕΚ και θα πάμε στον Ολυμπιακό. Εκεί υπάρχει άφηξη. Ο ποδοσφαιριστής που διαβάσατε, ο Νίκολας Φρέιρε, έχει έρθει χθες το βράδυ. Πώς τον βλέπεις, Δημήτρη, είναι καλός. Καλός, καλός. Του κάνει. Δεν είναι και τόσο κούκλος όσο. Όχι όσο η Δεν τους φέρνουμε για τα μαγαζιά, ούτε αν τους παντρεύσουμε. Να παίξουν τα ποδοσφαιριστές. Επειδή το σχολιάστηκε, γι' αυτό το λέω. Είναι αριστεροπόδαρος, Δημήτρη. Δεν πάνε να είναι αριστεροπόδαρος. Έρχεται στα 29 του από την Πούμα με ετήσιο δανεισμό. Σήμερα θα περάσετε ιατρικά, αν όλα κυλήσουν ομαλά. Θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει οψιόν για αγορά των δικαιωμάτων του μετά τον δανεισμό. Συγγνώμη αυτό που λένε. Πάει για τα ιατρικά. Έχει κοπεί ποτέ κανείς τα ιατρικά? Βέβαια. Έχουν χαλάσει οι μεταγραφές. Τα χρόνια, επειδή είναι ακόμα πιο δελεχής ο έλεγχος και πολύ πιο ψαγμένος, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχει κοπεί ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς θα πήγαινε στην Μπαρτσελόνα. Είχε ένα θέμα. Ήταν έτοιμος να κάνει μεταγραφή και επειδή. Διαγνώστηκε ένα πρόβλημα το οποίο έχει. Σε άλλον βρήκανε πρόβλημα στα δόντια. Το οποίο σημαίνει κάτι για ευπάθεια σε μικρό. Για την καρδιά. Δεν φίλε για τη Ριδόνα, τον κόψαν τον άλλο να μας τρελάνεις τώρα πρωί-πρωί. Είχε ποδοσφαιριστή στη Μονακό, ο οποίος είχε από τρύπημα στα αυτιά θέμα και ενόχληση στο γόνατο. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να προκύψουν. Ναι. Με τα σκουλαρίκια, φίλε. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο έλεγχος. Okay. Μαζί με το φάκελό του. Με αφήνει κατάπληκτο. Ναι. Μαθαίνω. Γυράσκω, αειδή δασκόμενο. Σημαντικό αυτό. Πολύ, πολύ. Δεν θα μπορούσα να σε εκπλήξω εύκολα. Βρέθηκε κάτι. Λοιπόν, και να σας πω κλείνοντας, αφού είπαμε και για τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων οι οποίες αναμένουν αντιπάλους. Για τον Μπάουξ, θα δει κάτι, έχουμε τον κύριο Τσακαλώτη εδώ. Αλήθεια.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Γνωστό παγκοσμίω. Ξέρει ο κ. Τσακαλώτο ότι είναι εβδομάδα πολύ σημαντική για την ομάδα τη καρδιά του. Εντάξει. Γιατί έχει έναν τελικό μπροστά, έχει κι άλλο έναν μετά. Πρέπει να αποκριθεί για να συνεχίσει και τη μεταγραφή του κλίση. Εγώ νομίζω. Νομίζω. Εγώ στα είπα. Άμα θέλετε, θέλετε να τον πιέσουμε στο αθλητικό κομμάτι, μπορώ να κάτσω μαζί σας στην συνέχεια. Τον είδατε, κύριε Τσακαλώτο, τον είδατε. Έτοιμος είναι. Ρωσάκος, δηλαδή. Έτοιμος είναι. Έτοιμος θα γίνονται σκληρές ερωτήσεις για ΠΑΟΚ, δεν είναι απλό το πράγμα. Λοιπόν, είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και κλείνουμε λέγοντας ότι είναι σημαντική ημέρα για το Πόλο. Τα κορίτσια μας στις 12 στη φάση των προημιτελικών. Σας θυμίζω Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στην Φουκουόκα στην Ιαπωνία. Έχουν φτάσει μέχρι εδώ γιατί προχώρησαν ξεπερνώντας το εμπόδιο της Ιταλίας. Στις 12 αντιμετωπίζουν την Αυστραλία. Θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Στους 4 μπορούμε να βρούμε τον νικητή είτε Ουγγαρία, στο ζευγάρι Ουγγαρίας-Ισπανίας. Ενώ και οι άνδρες, αύριο έχουν αναμετρήσει οι άνδρες, έμαθαν τον αντιπαλό τους γιατί η Εθνική Ανδρών θα βρει στους 8 το Μαυροβούνιο που ξεπέρασε την Κροατία κερδίζοντας την 13-12. Την Τρίτη στις 9 η ώρα το πρωί είναι αυτή η αναμέτρηση. Ευχαριστούμε. Μεγάλη χαρά είχαμε που καλά. Μαζί μας. Ευχαριστούμε. Πάω, πάω να αλλάξω και έρχομαι. Καλή σε περιμένουμε. Βάλε γραβάτα. Παιδιά, έχω σας δίνω και ένα Citroën σε 3 έκδοση γιου. Ναι. 1200 κυβικά. 17.500 η αξία του. Ναι, ναι. Στείλτε στο 14.800. Ναι. Ή SMS ή τηλεφώνημα για να το διεκδικήσετε. 39 του είναι η κλήρωση. Να τα, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, επίσης διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Νιβάλ Hotel στη μαγευτική Σύφνο, στην Απολωνία της Σύφνου, με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες για πολυτελή διαμονή, στιγμές χαλάρωσης στην εντυπωσιακή πισίνα. Δείτε στο nivalsifnos.gr το υπέροχο ξενοδοχείο και ταξιδέψτε με τη Ζάντε Φέρις και το Διονύσιο Σολωμός από τον Πειραιά για τις Δυτικές Κυκλάδες και από την Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη Λίμνο με το Αδαμάντιος Κοραής. zandeferis.gr για άλλες πληροφορίες. 14.800 να διεκδικήσετε το τριήμερο, το υπέροχο τριήμερο στην Σύφνο. Λοιπόν, καλημέρα εδώ. Κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Χαρά μας. Καλημέρα κύριε Τσακαλώτος. Καλημέρα κύριε Τσακαλώτος. Καλημέρα. Καλοκαιριάτικα τώρα προεκλογική εκστρατεία και με φωτιές είναι λίγο... Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι και όλοι οι υποψήφοι και το κόμμα έχει δείξει μια σοβαρότητα. Θετικά αντανακλαστικά. Γίνεται μια συζήτηση. Με έχει εκπλήξει ότι και τα μέλη του κόμματος που συζητάω και φίλοι του κόμματος θέλουν κουβέντα. Δηλαδή έχουν μια αίσθηση, εντάξει είναι μερικοί, να μην σας το κρύβω, που είναι απογοητευμένοι. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που θέλει μια κουβέντα, θέλει να μιλήσουμε για τις αξίες μας, την ταυτότητά μας. Θέλει και στην πολιτική να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, να συζητήσουμε, να κάνουμε την πολιτική μας πενταράκια. Δηλαδή έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος τι λέμε για την υγεία. Άμα του λες κάτι συγκεκριμένο εκπλήσεται. Ακριβώς. Λέει, για παράδειγμα έχω κάνει μια συζήτηση και θα κάνω μια θεματική για την υγεία που έβαλα για να δω τις πρώτες αντιδράσεις να υπάρχει υγειονομικό ισοδύναμο. Πώς είχαμε ισοδύναμο για τα νησιά. Δηλαδή στην υγεία να μπορεί κάποιος που είναι από την περιφέρεια να έχει μια ενισχυμένη ενίσχυση γιατί δεν είναι η πρόσβαση το ίδιο. Μάλιστα. Το είδαμε αυτό στη πανδημία. Ή να υπάρχει όταν λέμε 7,5% πρέπει να είναι οι δαπάνες για την υγεία. Ωραία, πού θέλετε να ταξιδέψετε αυτά τα λεφτά? Απλώς θα πάνε οι δαπάνες 7,5. Βεβαίως στις υποδομές. Να φτιάξουμε δίκτυα όμως σε τοπικό επίπεδο που ενώνουμε το κοινωνικό κράτος με το σύστημα υγείας. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει η οικονομία της φροντίδας που ανακοίνωσα αλλά η κοινωνική υπόσταση, η ψυχική υγεία, η φροντίδα στο σπίτι, το ατόμι που είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη, να είναι ενωμένα αυτά τα πράγματα, να μην είναι εδώ το ένα κάπου αλλού το άλλο. Τέτοιες ιδέες για την υγεία πιάνει αμέσως το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί μας κατηγορούν ότι αερολογούμε καμιά φορά, ότι λέμε θέλουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
πώς θα είναι αυτό το σύστημα. Το απορρίπτω αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχω αντιπρόταση πολύ συγκεκριμένη. Ακριβώς. Πέστε μου μία κάτι διαφορετικό για τις πυρκαγιές τώρα. Πώς το βλέπετε το κομμάτι, τι διαφορετικό θα μπορούσατε να κάνετε, θα μπορούσε να σχεδιαστεί, θα μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό βλέπουμε και γίνεται στη χώρα τώρα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες θεματικές, όπως τώρα που είπα για την υγεία, είτε για τις εργασιακές σχέσεις, που εγώ νομίζω ο κύριος Μητσοτάκη πάντα θα μας έχει απέναντι. Γιατί δεν θεωρώ ότι με αυτά που κάνει στο συνδικαλισμό, στην επιθεώρηση εργασίας, στις τραγωδίες που είχαμε και στην Ελευσίνα και στην Εύβοια, ποτέ η δεξιά δεν θα στηρίξει τον κόσμο της εργασίας όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Αλλά στις πυρκαγιές, εγώ θα ήθελα περισσότερη συνέχεια στο κράτος. Ναι. Εκεί δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο ταξικό πια, ας πούμε. Μπορούμε να διαφωνούμε για την πράσινη ανάπτυξη, άμα θέλουμε πιο πολλοί αγορές, λύσεις ή πιο πολλές κρατικές παρεμβάσεις. Αλλά το άμεσο πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση, νομίζω εκεί πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Δηλαδή, λέω για παράδειγμα, ναι, ότι δεν ήταν σωστό που κόψανε η Νέα Δημοκρατία δύο καλές μας παρεμβάσεις. Το ένα ήταν που είχαμε ανακοινώσει τους δασικούς χάρτες. Να μας εξηγήσουν γιατί το σταματήσαν αυτό. Ήταν έτοιμοι οι δασικοί χάρτες. Είναι κομμάτι της λύσης. Στο κτηματολόγιο τώρα. Ναι. Και το δεύτερο, όταν εμείς είχαμε 28 αποκεντρωμένους φορείς διαχείρισης και η Νέα Δημοκρατία τα παίρνει αυτά και τα βάζει στο κέντρο, στο επιτελικό κράτος, στο Υπουργείο. Νομίζω αυτό είναι λάθος και πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Γιατί όπως και να το κάνεις, σε έναν αποκεντρωμένο φορέα ξέρει πολύ καλύτερα πού είναι το φαράγγι, πού είναι το βουνό, πού μπορείς να το πλησιάσεις, πού δεν θα μπορείς να είσαι το πλησιάσεις. Είσαι επιτόπου, λέτε. Επιτόπου. Είναι η τοπική γνώση. Δηλαδή, δεν είναι όλα στο κέντρο. Η σοφή διαχείριση της γνώσης σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντική η γνώση που δεν το έχει το κέντρο. Και είχα κάνει και μια πρόταση, νομίζω ότι δεν ξέρω αν την ακούσατε, ότι κάθε άνοιξη για τη συνέχεια του κράτους, η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να καταθέσει το επιχειρησιακό σχέδιο στη Βουλή για το καλοκαίρι, για τις φωτιές. Να το συζητήσει η Βουλή εκ των προτέρων και μετά να γίνει μια συζήτηση το φθινόπωρο, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι καινούργια πράγματα έχουμε μάθει, τι έρχεται από το εξωτερικό σαν νέες τεχνολογίες που μπορούν να το αντιμετωπίσουν, νέους μεθόδους. Ναι. Νομίζω ότι... Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου, κύριε Τσακαλώτα, εμένα. Λέω τώρα, ας πούμε πριν από τρεις μήνες πεθάναν δύο-τρεις, ας πούμε, που περιμέναν το ΕΚΑΒ και δεν ήρθε, ορμάμε όλοι, πάρτε κόσμο στο ΕΚΑΒ. Τώρα λοιπόν το ξεχάσαμε το ΕΚΑΒ. Τώρα λοιπόν καίγεται ο κόσμος. Πάρτε πυροσβέστες. Μετά, ας πούμε, θα γίνει καμιά εθνική κρίση. Πάρτε πενταετούς φοιτητές για φαντάρους. Μετά θα έρθουν τα σχολιά, θα έχουμε θέμα στο Καστελόριζο. Προσλάβετε καθηγητές. Άρα λείπει ο σχεδιασμός. Λείπει όμως. Δηλαδή πόσοι να γίνουν οι δημοσίοι υπάλληλοι. Όχι, εσείς δεν λέτε πόσοι. Δεν παίρνετε θέση, κατάλαβα, πόσοι πρέπει είναι. Ναι. Αλλά παίρνετε θέση ότι δεν μπορούμε αυτά να τα αντιμετωπίζουμε περιστασιακά και να περιστασιακά. Δηλαδή, εσείς λέτε κάτι άλλο. Μπορεί εγώ και εσείς να διαφωνούμε. Να λέω εγώ ότι χρειάζεται 20% αύξηση των εργαζομένων στα ΕΚΑΒ ή στους πυροσβέστες και εγώ να λέω άλλο αριθμό. Αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε ότι ένα σχέδιο δεν μπορεί να είναι ξεχωριστά για τα ΕΚΑΒ, ξεχωριστά για τους πυροσβέστες. Γι' αυτό λέω ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει ένα σχέδιο που παρουσιάζει στη Βουλή εκ των προτέρων και εκ των υστέρων να μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Θεωρώ όμως ότι δεν θα διαφωνήσετε σε αυτό, νομίζω, ότι υπάρχει υποστελέχωση. Και στους πυροσβέστες και νομίζω ότι... Η πραγματικότητα το δείχνει. Ναι, νομίζω ότι αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις το δείχνει η πραγματικότητα και ο κόσμος ο ίδιος, ο οποίος σου λέει, που βλέπει την ανταπόκριση και τη φιλότιμη προσπάθεια που γίνεται από τα σώματα ασφαλείας. Αυτή η κριτική που γίνεται, όχι από το κόμμα σας, η αλήθεια είναι τόσο ξεκάθαρα, τουλάχιστον δεν το έχω δει εγώ, που λέει ότι στις πυρκαγιές το μόνο σχέδιο είναι σώζον εαυτό σωθεί, το τσεκενώνω, τη σημερίζεστε. Είναι καλό πράγμα το ότι λειτουργεί αυτό το πράγμα και κενώνονται. Εννοείται. Φαντάζομαι η κριτική είναι ότι δεν φτάνει αυτό, αλλά ότι η πρώτη μέρημνα
είναι για τους ανθρώπους να διασώσουμε ζωές. Εγώ θα έλεγα και για τα ζώα ανησυχώ, γιατί εννοείται. Είναι μεγάλο θέμα. Εννοείται. Δεν είναι μικρό θέμα, αλλά αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Και εγώ επιμένω σε αυτό, να είναι αποκεντρωμένο. Δηλαδή να υπάρχει μια κεντρική διαχείριση, να υπάρχει συζήτηση στη Βουλή, αλλά δεν μπορεί όλα να γίνονται στο κέντρο. Νομίζω το επιτελικό κράτος είχε αρκετά μειονεκτήματα. Το ένα μειονέκτημα είναι ότι δεν άκουγε. Είχε δηλαδή μια υπεροψία ότι τα ξέρει όλα, ότι αυτό μπορεί από μόνο του. Αυτό είναι κακό και για τις πυρκαγιές που δεν υπάρχουν αυτή η αποκέντρωση σε περιοχές Natura, για παράδειγμα. Υπάρχει όμως και σε άλλους τομείς. Δηλαδή ήταν μεγάλο πλήγμα, κατά τη δική μου άποψη, για την οικονομία, ότι στα κονδύλια για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αντιθέτως με τι έγινε σε άλλες χώρες, δεν έγινε μια διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους οικονομικούς φορείς. Αυτό δείχνει ένα επιτελικό κράτος που πραγματικά πιστεύει ότι έχει το μονοπόλιο της γνώσης. Μόνο που δεν είναι έτσι. Ερώτηση. Διακρίνεται σοβαρές διαφορές, ας πούμε, από τους άλλους συνυποψηφίους σας, στα βασικά θέματα. Κοιτάξτε, όπως... Εντάξει, δεν είστε αντίπαλοι τώρα. Αυτό από το στόμα εντάξει, μου το πήρα. Εντάξει, αλλά τώρα λέω. Γι' αυτό έλεγα... Να συμπληρώσω κάτι, συγγνώμη σας διακόπτω. Ο κύριος Φίλης εδώ, που τον είδα στην παρουσίαση της θέσεώς σας, λέει, εγώ δεν διακρίνω πολλές διαφορές μεταξύ του Ευκλήδη και της Έφης. Παραδείγματος χάρη, με τον παπά λέει διακρίνω διαφορές. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μεταξύ όμως του Τσακαλώτου και της Αξιόγλου δεν διακρίνω πολλές διαφορές. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν θέλω να σχολιάσω άλλους υποψήφιους. Η δική μου άποψη, και αυτό είχα και ενστάσεις και κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για το debate. Ναι. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Καμπουράκης, δεν είμαστε αντίπαλοι, στο ίδιο κόμμα είμαστε. Προφανώς. Και στο και ίδιο κόμμα θα είμαστε. Το debate είναι λίγο αντιπαραθετικό. Μα γι' αυτό σας είπα ότι η πρόταση που συζητήσαμε είναι να γίνει ένας διάλογος. Να έχει περισσότερο χρόνο, να μπορεί ο ένας να αντιμετωπίζει τον άλλον, να λέει δηλαδή, κοίταξε να δεις, καλά τα λες, αλλά εγώ θα έδινα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένας διάλογος ανάμεσα στους όχι αντιπαραθετικός, λέτε. Ναι, γιατί δεν είμαστε αντίπαλοι. Εγώ νομίζω η ερώτηση σε αυτό... Ναι, γιατί κάνετε να το πεις στο αλλού. Σε αυτό που λέτε είναι για αυτούς που για τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ και στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου στο Impact Hub έβαλα μια θεματολογία... Μια θεματολογία για την πράσινη ανάπτυξη, μια θεματολογία για την δημοκρατία μας και πώς το καταλαβαίνω εγώ ότι και εκεί πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν βλέπω γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο πρόεδρος και ο CEO της ΕΡΤ μπορεί να εκλεγεί από τη διάσκεψη των προέδρων με μια πλειοψηφία 4-5. Να είναι και δημόσιο... αλλά και να έχει μια ανεξαρτησία, να είναι μια τηλεόραση τύπου BBC, ας πούμε, λίγο, Ναι, δεν θα το φτάσουμε εύκολα, αλλά νομίζω γιατί να μην το έχουμε, κύριε Καμπουράκη. Σωστό. Άρα ο κόσμος, δεν μπορώ να σχολιάσω τι λένε οι άλλοι, στη συζήτηση θα το κάνουμε στον διάλογο. Άλλη ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι αν διαβάσει ο κόσμος τα κείμενα της συνεντέξης θα δούμε και μια διαφορά προτεραιότητα. Ερώτηση. Εάν είναι ο Τσακαλώτος πρόεδρος, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, θα κυβερνά, ας πούμε, μαζί με όλους του. Η στρατηγική της απλής αναλογικής θα επανέλθει? Σταδιακά πρέπει να επανέλθει. Δηλαδή, να σας πω τώρα την κριτική που κάνω, αλλά θέλω να είμαι εντελώς έντιμος. Δεν την έκανε εκείνη τη στιγμή, άρα δεν βγαίνω έξυπνος τώρα, εγώ σας τα έλεγα, αλλά τώρα που το σκέφτομαι. Τώρα που το σκέφτομαι, εγώ θα έπρεπε να πω, που δεν το είπα, στη Θεσσαλονίκη, μετά που ανακοίνωσε τα 5-6 σημεία ο Αλέξης, ότι έπρεπε να δώσουμε ένα μήνα χρόνο στα άλλα κόμματα. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Ελάτε εσείς να συζητήσετε, άμα θέλετε, γιατί προφανώς δεν είναι γραμμένες οι προτάσεις στην πέτρα, μπορεί να έχετε διαφορετικές απόψεις. Αν δεν υπήρχε ανταπόκριση, να λέγαμε ότι τώρα πάμε για αυτοδυναμία. Μάλιστα. Άρα αυτό, σας το λέω, είναι το μικρό, ότι δεν το είπα τότε, άρα ούτε κανένας άλλος, αλλά αυτό σημαίνει ότι η απλή αναλογική θα μπορούσε να είναι μια απάντηση. Δηλαδή, στην άποψή μου είναι
ότι έχουμε πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα παγκοσμίως. Ενεργειακά, το κλίμα, οι οικονομίες δεν πάνε καλά. Το βλέπουμε αυτό συνεχώς με το πληθωρισμό. Μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση αν είναι μόνιμος αυτός ο πληθωρισμός. Και άρα χρειάζονται ευρύτερες συνεννοήσεις, συνενέσεις. Δεν είναι σωστό το μοντέλο ότι ένα κόμμα ξέρει τα πάντα και θα κυβερνήσει με 40% και 41%. Άρα λέτε ότι δεν απέτυχε αυτό το μοντέλο τώρα. Όχι. Σας είπα γιατί απέτυχε. Γιατί δεν είχαμε την ανταπόκριση και έπρεπε να είχαμε διαφορετική στρατηγική όταν φάνηκε ότι πρέπει δεν είναι. Αυτό... Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει στις επόμενες εκλογές. Θα το επιδιώξετε στις επόμενες εκλογές, αν είστε επικεφαλής του κόμματος ή ως πρόταση, ακόμα και να μην είστε επικεφαλής. Πρόταση στο συνέδριο. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε μέσω μακροπρόθεσμα. Έχω την εντύπωση ότι βραχυπρόθεσμα κάηκε και από τα δικά μας λάθη, αλλά και από άλλα προοδευτικά αριστερά κόμματα που φάνηκε ότι ενδιαφέρονται πιο πολύ για το δικό τους χωράφι, παρά να μπορέσουν να δώσουν μια προοδευτική διέξοδο για τα εργασιακά, να, για το σύστημα υγείας, για τη δημοκρατία. Να ρωτήσω, η συζήτηση «μένουμε αριστερά ή πηγαίνουμε προς το κέντρο» όσον αφορά την κατεύθυνση του κόμματος, είναι υπαρκτή συζήτηση, είναι υπαρξιακή συζήτηση. Νομίζω είναι. Είναι σοβαρή συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε με σοβαρό τρόπο για την ταυτότητα του κόμματος. Δηλαδή, αν είμαστε σε μια χώρα που, για παράδειγμα, έχουμε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ένα αριστερό κόμμα και ένα πράσινο κόμμα. Στην Ελλάδα το τρίτο δεν υπάρχει τόσο, αλλά σας το λέω σαν θεωρητικό σχήμα. Δεν μπορεί το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα να είναι και αριστερό και κεντρό και δεξιό και πράσινο. Το αριστερό κόμμα να είναι και κεντρό και σοσιαλδημοκρατικό και αριστερό και οικολόγοι. Δηλαδή κάπου για να γίνει συνένεση μετά και να απευθύνεσαι μετά, όπως έγινε στην Ευρωβουλή, όπου, για να το επιστρέψουμε και λίγο στη συζήτηση για τις φωτιές. Ναι. Εδώ είχαμε ένα νομοσχέδιο για την αποκατάσταση της φύσης. Ναι. Που φαντάζομαι είναι μέρος της λύσης αυτό που συζητάμε και τις εικόνες που, που δείχνετε. Εκεί το ψηφίσανε και αριστεροί και σοσιαλδημοκράτες και οι κεντρώοι του Μακρόν και οι πράσινοι. Αλλά το κάθε κόμμα πρέπει να έχει ένα στίγμα. Πρέπει να έχει μια άγκυρα. Δηλαδή δεν μπορεί... Γιατί αλλιώς έχουμε το κίνδυνο του λαϊκισμού. Δηλαδή, ένα κόμμα να λέει ναι σε όλους όταν ξέρουμε ότι σε μια κυβέρνηση δεν μπορείς να τα κάνεις όλα ή δεν μπορεί να τα κάνεις όλα χωρίς προτεραιότητες. Mm. Δηλαδή, ένα αριστερό κόμμα στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υποσχεθεί τα πάντα σε όλους, ούτε μπορεί απλώς να τα παίρνει όλα τα αιτήματα και αυτή να είναι η πολιτική του. Πρέπει να παίρνει τα αιτήματα, να έχει τις δικές του προτάσεις, εκεί να γίνει μια συνάντηση και όταν κυβερνά θα έχει προτεραιότητες. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε πολλά το πρώτο χρόνο, μπορεί να κάνουμε περισσότερο το δεύτερο χρόνο. Αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα τα κάνουμε όλα το πρώτο χρόνο και μερικά μπορεί να μην τα κάνουμε, ποτέ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι εσείς λέτε ότι αυτή τη στιγμή περιγράφεται ένα μοντέλο ενός κόμματος που θα είναι πλειοψηφία όμως. Θα μπορεί να κατακτήσει την πλειοψηφία. Ή μιλάτε μόνο για συνεργασίες. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι στα μεγάλα ζητήματα η αριστερά έχει και πολλά πράγματα να πει και έχει δικαιωθεί. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Ποιος δικαιώθηκε τα τελευταία 30 χρόνια? Αυτοί που λέγανε ότι η μείωση των φόρων στους πλουσίους θα φέρει μια καινούρια περίοδο μεγάλων επενδύσεων και ανάπτυξη, ή αυτοί που λέγανε ότι η μείωση των φόρων στους πλουσίους θα φέρει μεγάλες ανισότητες και οι πλούσιοι θα γίνουν πάρα πολύ πλούσιοι? Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ποιος είχε δίκιο? Οι κεντροαριστεροί και οι κεντροδεξιοί που λέγανε ότι οι ευέλικτες αγορές εργασίας θα φέρουν ένα μεγαλύτερο δυναμισμό στην αγορά εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας, ή οι αριστεροί που λέγανε ότι αυτοί οι ευέλικτες αγορές εργασίας ούτε αναβαθμίζουν την εργασία? Να πάμε πιο δεν είναι σαφές ποιος έχει κερδίσει. Εγώ λέω ότι έχουμε κερδίσει. Εσείς διαφωνείτε. Αλλά θέλω να πω ότι η αριστερά, όπως την κατανοώ εγώ, είχε σε πολλά ζητήματα... Το ερώτημα είναι, κύριε Τσακαλώτε, εσείς τώρα που είστε έντιμος συζητητής, εάν, ας πούμε,
ο δεξιός μπορεί να μιλήσει στον αριστερό ή ο αριστερός στον κεντρό ή ο ένθεος στον άθεο. Δηλαδή μπορεί να τον πείσει. Εγώ λέω σε έναν δεξιό φιλελεύθερο. Φιλελεύθερο δηλαδή να. Που πιστεύει στα δικαιώματα δικαίου. Μπορώ να τον πείσω ότι πρέπει να κατεβάσω, αν είμαι αρχηγός της αντιπολίτευσης, ένα σχέδιο νόμου που λέει ότι πρέπει να έχουμε ένα νόμο που λέει τα κριτήρια για την άρση του απορρίτου. Ότι δεν μπορεί να είναι, εύκολα. Δεν μπορεί εύκολα. Να είναι το εθνική ασφάλεια. Γιατί η εθνική ασφάλεια είναι τόσο γενικό έτσι. Που εντάξει. Να. Άρα μπορώ να το πείσω αυτό. Μπορώ να τον πείσω ότι για ένα κράτος δικαίου πρέπει για τις παρακολουθήσεις να υπάρχει ένα δικαστικό τριμελές συμβούλιο που τα κοιτάει αυτά τα πράγματα. Ναι. Νομίζω μπορώ. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει και μια φιλελεύθερη, όχι νεοφιλελεύθερη, φιλελεύθερη ναι. ατζέντα. Άνθρωποι σε επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων. Που ανησυχούν για τις υποκλοπές. Δεν είναι το. Δηλαδή, μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης άπλετο φως, και ούτε λίγο φως, ούτε μια χαραμάδα φως δεν έχουμε δει. Ποιος έκανε τι, πότε, για ποιο λόγο. Η αλήθεια δεν όχι, δεν έχουμε μάθει ακόμα τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια, δεν έχουμε μάθει τίποτα ακόμα. Άρα υπάρχει μια θεματολογία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σας πούνε όμως και θέλω μειωμένους φόρους. Σε αυτό το κομμάτι είναι πιο δύσκολο. Στους φόρους λες. Ναι, λέω για παράδειγμα. Μα είναι ναι. μια παγκόσμια συζήτηση εδώ και 30 χρόνια όπου η διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Δηλαδή, αν θέλεις νοσοκομεία, αν θέλεις να αποφύγεις αυτό που βλέπουμε στις φωτιές, αν θέλεις σχολεία, αν θέλεις να κάνεις ένα πρόγραμμα αντισεισμικό για τα σχολεία, για τα πανεπιστήμια, γιατί όπως είπε ο κύριος Καμπουράκης, κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε ότι επειδή υπάρχουν οι φωτιές, ότι θα μπορούν να υπάρχουν και άλλες καταστροφές στο μέλλον. Προφανώς. Άρα, αν θέλεις αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει να έχεις δαπάνες και άρα φόρους. Και άρα δεν πρέπει να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση για την φορολογία. Αν έχουμε δηλαδή δημοσιονομικό χώρο, πρέπει να πάει όλο στις μειώσεις φόρων ή πρέπει να πάει και σε αυξήσεις είτε για την υγεία, είτε για την προστασία των περιβάλλων, είτε για κάτι απλά, άλλο. Απλά ξέρετε. Είναι μια παγκόσμια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση, αλλά ακούει ο άλλος φόρος μετά όσα έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει τα μνημόνια κτλ. Και τρελαίνεται. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση. Δεν το λέω. Όχι. Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Με την έννοια ότι μετά από 10 χρόνια μνημόνια και κρίση, η αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της φοροδιαφυγής δεν είναι εύκολο. Σε κανονικές συνθήκες είναι πιο εύκολο να το βάλεις αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει να είσαι απιστευτός. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει τα επόμενα 2-3 χρόνια να έχει την εικόνα συμφωνήσει, διαφωνείς μαζί του. Αξιοπιστίας. Ότι είναι αξιόπιστος, λέει αυτό που εννοεί, εννοεί αυτό που λέει και αυτό και στους ανθρώπους που δεν μας πιστεύουν, που δεν συμφωνούν μαζί μας. Αυτό της αξιοπιστίας, ότι αυτοί είμαστε, ότι λέμε διάφορα πράγματα που νομίζουμε ότι θα σας βοηθήσουν και θα σας δώσουμε χώρο και να βοηθηθείτε από μόνοι σας. Θα υπάρχουν πράγματα που δεν σας αρέσουν. Αυτό είναι μια ειλικρίνεια προς τον λαό. Είναι δεν τους λες ότι ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαι εγώ. Του λες αυτά μπορώ να κάνω και είσαι και πιο ρεαλιστής και πιο ρίζοσπαστής. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέει ο κύριος Παπάς, δεν θέλω να σας βάλω σαν την περάσμη τον κύριο Παπά, απλά επειδή το λέει, το λέω. Για τα 37 δις στο μαξιλαράκι. Αυτό που περιγράφει και λέει ότι παιδιά. Άλλοι το λένε. Ναι, επειδή το λένε κι άλλοι. Μην το προσωποποιώ. Ότι αυτό ήταν η ανάποδη ανάγνωση, όταν το λέγαμε συνέχεια, σε αφήσαμε μαξιλαράκι. Τη υπερφορολόγηση του κόσμου. Που τον τρέλαινε να χρησιμοποιήσει το ίδιο ρήμα πάλι τον κόσμο. Εγώ δεν θα το ήθελα να πω σε αυτή αυτό. Τη συζήτηση, γιατί αυτό κρίθηκε το 2019, όταν τα είχαμε κάνει όλα αυτά και πήραμε 31%. Άρα τώρα μιλάμε γιατί χάσαμε τις εκλογές το 2023, όχι γιατί χάσαμε τις εκλογές του 2019. Να σας πω όμως και να το συνδέσω με τη φορολογία. Mm-hmm. Όταν ήρθαμε εμείς το 2015, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική προσαρμογή. Είχε ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, μηδέν δηλαδή, ούτε έλλειμμα ούτε πλεόνασμα, και είχε στόχους για 4,5%. Άρα εκεί υπήρχαν μόνο τρεις επιλογές. Εμείς μειώσαμε τους στόχους από 4,5% στο 3,5% σταδιακά. Δεν μπορούσα, η μία επιλογή τότε ήταν να συνεχίσουμε να μειώνουμε
τις συντάξεις και τους μισθούς. Και τους μισθούς. Για να φτάσουν στο 3,5% αφού δεν είχαν ολοκληρώσει. Η δεύτερη επιλογή είναι οι φόροι που εμείς αυξήσαμε. Η τρίτη επιλογή είναι να αυξήσουμε το φόρο στο ΦΠΑ στην ενέργεια, στο ανώτατο συντελεστή. Αυτό το λέω γιατί ήταν πρόταση του Δουνουτού. Ή κάποιους άλλους φόρους. Αυτές οι τρεις επιλογές είχαμε. Δεν μπορώ να δεχτώ μια γενική συζήτηση. Ναι. Γιατί αφού οι προηγούμενοι δεν είχαν ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή και αφού έπρεπε να φτάσουμε στους στόχους, είχατε ένα πρέπει να δέχουμε να συζητήσουμε. Όχι, Ευκλήδη, δεν έπρεπε να αυξήσουμε τους φόρους, έπρεπε να συνεχίσουμε να μειώσουμε τους μισθούς και συντάξεις στο δημόσιο. Όχι, Ευκλήδη, δεν έπρεπε να κάνεις αυτούς τους φόρους που έκανες, έπρεπε να αυξήσεις άλλους φόρους. Αλλά τέτοια συζήτηση. Αλλά αυτή είναι συζήτηση. Όχι επί του γενικού. Όχι επί γενικά ότι ο Ευκλήδης. Πολύ φορολογία βάλαμε. Αυτό λέω. Μαζί, γενικά αυξήσαμε τους φόρους. Άρα δεν ήταν επιλογή. Ούτε αυτό που είχε ακουστεί στη Βουλή. Εμείς κάναμε ένα συμβασμό. Μας κόστησε αυτό το συμβασμό. Ο κόσμος το κατάλαβε κάπως και μας έδεσε 31,5 το 2019. Γι' αυτό λέω να κάνουμε τη συζήτηση, γιατί χάσαμε το 22 και πώς θα ανακάμψουμε. Όχι γιατί χάσαμε το 19. Οι σύντροφοί το βάζουν, Ευκλήδη μου. Ωραία. Άρα έτσι. Λέω στους συντρόφους μου ότι αυτές οι τρεις επιλογές δέχομαι μια συζήτηση. Ξέρεις γιατί το λένε, διότι θεωρούν ότι ακόμα και τώρα η ήττα σας ένα κομμάτι οφείλεται στο 15-19. Ναι, αλλά δέχεστε ότι αυτές οι τρεις επιλογές υπήρχαν. Ναι, αυτές ήταν. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Άρα η συντροφική συζήτηση είναι είτε να δεχθούμε αυτό που έλεγε το Δουνουτού, να πάμε στο το φόρο, την ενέργεια και κάποια τρόφιμα και φάρμακα και βιβλία στον ανώτατο συντελεστή ή κάποιον άλλο φόρο που δεν σκέφτηκε η οικονομική ομάδα. Απλά σου λένε ότι επειδή θυμάστε που είχατε πει στη Βουλή για το ότι ήταν επιλογή ή όχι και η μεσαία τάξη κτλ. Ναι, αλλά αυτό θα που το απαντήσετε. Και εισαγωγικά ότι επίτηδες ζωρίσαμε τα μεσαία στρώματα και το βάζω εισαγωγικά είναι λάθος. Είπα ότι αρχίσαμε με προτεραιότητες όταν ήρθαμε εμείς, ακόμα ο κόσμος έτρωγε από τους κάδους. Και άρα έπρεπε να αρχίσουμε με τις πιο ευάλωτες ομάδες. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο να πεις επίτηδες ζόρισες. Τώρα η κοινωνία. Εδώ όμως. Συγγνώμη Δημήτρη. Να το αφήσουμε. Φτάνουμε στο. Όχι, το αφήνω απλά. Προεκλογικά μία λέξη του Κατρούγκαλου. Του κυρίου Κατρούγκαλου. Η οποία είπε κάτι για τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούσε το ίδιο πλαίσιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το ασφαλιστικό με το φορολογικό βέβαια. Αλλά τέλος πάντων το βάζω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ήταν ικανό για να σηκώσει τα κάγκελα αυτό που λέμε. Μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες. Σας κόστισε, άρα λέω, μια κουβέντα τώρα, αν κοστίζει και τώρα το 23, μήπως πληρώνεται και το μάρμαρο και εκείνης της περίοδου. Πληρώσατε και εκείνης της περίοδου. Κύριο Κατρούγκαλο, θέλω να πω αυτό που λένε οι φιλόσοφοι. Αν ένα σύστημα είναι τόσο ευάλωτο από ένα λάθος, τότε δεν φταίει το λάθος, φταίει γιατί ήταν ευάλωτο το σύστημα. Πρέπει να πας πιο βαθιά να εξηγήσεις. Γιατί δεν είναι δυνατόν μια κουβέντα του κύριου. Ωραία, γι' αυτό προφανώς το background. Αλλά λέω ότι η αριστερά και το κόμμα μου δεν μπορεί να αποφύγει αυτές τις συζητήσεις. Γιατί αν αποφύγει συζητήσεις και κλείνεις το μάτι ότι δεν θα φορολογήσω εδώ, θα σας κάνω αυτό και λες όλα χωρίς να έχεις ένα σχέδιο που υπάρχουν επιλογές. Το βασικό του οικονομολόγου είναι ότι πάντα υπάρχουν επιλογές. Αν κάνεις το ένα, μπορεί να μην μπορεί να κάνεις το άλλο. Άρα πρέπει να αποκτήσεις την αξιοπιστία σου λέγοντας ότι εγώ έχω προτεραιότητες. Μπορεί η προτεραιότητα που δεν είναι στην πρώτη κυβέρνηση, στον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι εφικτό, μπορεί να είναι στο δεύτερο. Αλλά πρέπει να το πεις αυτό. Δεν μπορεί, γιατί αλλιώς δεν είσαι πιστευτός. Ωραία. Εγώ θέλω ένα κόμμα που είναι και πιο ριζοσπαστικό, αλλά και πιο ρεαλιστικό. Και πιο ρεαλιστικό. Μάλιστα, επεξεργασμένο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα σας. Ωραία, ζήτηση κάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλό αγώνα. Καλό αγώνα. Θα τα πούμε όμως πάλι. Σίγουρα θα τα πούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, ένα συντρόφισμα σε 3 έκδοση γιού σας δίνουμε 1200 κυβικά. Στο 14800 για να το διεκδικήσετε είτε με SMS είτε με τηλεφώνημα. Λοιπόν, επίσης διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Νιβάλ Hotel στη μαγευτική Απολωνία της Σύφνου με υψηλές υπηρεσίες ψηλού επίπεδου για πολυτελή διαμονή. nivalsifnos.gr για να δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο. Ταξιδέψτε με τη Ζάντε Φέρις και το πλοίο Διονύσιος Σολωμός από Πειραιά για Δυτικές Κυκλάδες. Και επίσης, Ζάντε Φέρις ταξιδεύει προς Σαμοθράκη Λίμνο από Αλεξανδρούπολη με το Αδαμάντιο Σκοραή. Ζάντε Φέρις.gr 14800 για να διεκδικήσετε το τριήμερο στη Σύφνο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλετερίδη. Καλημέρα, κύριε Σάβα. Καλημέρα σας. Η κυρία Μαριάννα Γερμανίδη. Καλημέρα, Μαριάννα. Και να δούμε τι γίνεται με το θέμα της Παναγίας σου Μελά, το οποίο είδαμε μια περίεργη στάση από τον Ερντογάν, ξαφνικά ενώ πέρυσι τα προηγούμενα χρόνια έδινε την άδεια στο Πατριαρχείο, στον Οικουμενικό Πατριάρχη, να, στις 15 Αυγούστου να λειτουργήσει, όχι φέτος. Γιατί, κύριε Καλετερίδη? Ναι, φαινομενικά είναι μια κατανόητη απόφαση του Ερντογάν. Γιατί από, συγγνώμη, από τη λειτουργία της Παναγίας σου Μελά εποφελείται και η τοπική οικονομία. Αρκετές χιλιάδες Έλληνες, είτε από την Ελλάδα, είτε από τη Γεωργία, είτε από τη Ρωσία, είτε και από χώρες της Ευρώπης, από την Αυστραλία ακόμα, πήγαιναν και συμμετείχαν στις γιορτές και στη Θεία Λειτουργία. Τώρα στερείται, αποστερείται η τοπική κοινωνία από αυτό. Πραγματικά είναι μια κατανόητη απόφαση, όμως υπάρχει ένα ζήτημα για την Τουρκία. Υπάρχει ένα θέμα εθνικής ασφάλειας στην περιοχή της Τραπεζούντας κυρίως. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο νομός Τραπεζούντας, ένας μεγάλος και ιστορικός νομός, ξέρετε, η πόλη αυτή υπήρξε πρωτεύουσα αυτοκρατορίας για 2,5 αιώνες. Έχει 11 ναούς, ζωντανούς, που έχουν γίνει ζαμιά ορισμένοι. Άρα το ελληνικό της παρελθόν είναι ζωντανό και στα κτίρια, αλλά και στους ανθρώπους. Η λειτουργία της Παναγίας σου Μελά, καταρχάς να πούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ο Ιβάν Σαββίδης ξεκίνησε και έκανε ορισμένες δράσεις μέσα στην Τραπεζούντα. Μετέφερε με αεροπλάνο νεολαία και από την Ελλάδα και από τη Ρωσία. Έκανε ορισμένες δράσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς το 2008, το 2009 και εξασφάλισε με δικιά του πρωτοβουλία την λειτουργία της Παναγίας σου Μελά. Για να αντιληφθούμε τι σημαίνει η πρώτη λειτουργία της Παναγίας σου Μελά το 2010, εκείνη την ημέρα που έγινε η λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανά από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου, CBS, CNN, για να στείλουν εκεί ανταποκριτές. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν ένας παγκόσμιας σημασίας ζήτημα. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν αυτές οι διαδικασίες και οι δράσεις, τα δρόμενα, οι συνεργασίες με τον τοπικό πληθυσμό, παρακολουθούσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία. Στην αρχή ήταν 90%, γιατί ξέρετε, το κράτος, ακριβώς επειδή ο νομός Τραπεζούντας κατοικείται από παλιούς κατοίκους που ήταν πριν το 1461... Χριστιανοί, εξισλαμισμένοι τώρα όλοι. Όλοι αυτοί λοιπόν που έμειναν δεν πήγαν μετανάστες και πρόσφυγες σε αυτό το νομό. Άρα έχουν μνήμες, είχαν μνήμες της καταγωγής τους, είτε της θρησκευτικής είτε της εθνικής. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αυτό για να το εξαλείψει έβαλε και εθνικισμό και Ισλάμ. Για παράδειγμα, στο νομό Σμύρνης υπήρχαν 3 λύκεια θεοκρατικά, Ιμάμ Χατίπ, εσύ, στην Τραπεζούντα υπήρχαν 30. Γιατί δια του Ισλάμ. Ήθελα να το αλλάξει. Και του εθνικισμού σμπρόχνει προ τα πίσω τι μνήμε. Όταν λοιπόν έγιναν οι πρώτε δράσει, ήταν 90% εναντίον τη παρουσία των Ορθοδόξων και των Ελλήνων σε αυτέ τι διαδικασίε, είτε πολιτισμικέ είτε θρησκευτικέ στην Παναγία σου Μελά, και μόνο το 10% υπέρ. Από την πρώτη λειτουργία και μετά, αυτό αντιστράφηκε. Και τώρα πλέον είναι 90% υπέρ. Αυτό λοιπόν... Γιατί, επειδή οικονομήσανε κανένα φράγκο, ας πούμε. Όχι, είναι, ξέρετε, εκεί οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι πραγματικά ζούσαμε, είχαμε τον ίδιο πολιτισμό καταρχάς, το λαϊκό πολιτισμό, τα ίδια τραγούδια, τις ίδιες στολές, τα ίδια φαγητά. Μας χώριζε μόνο η θρησκεία. Άρα αυτοί οι δεσμοί ήταν ακατάλυτοι. Και όταν πηγαίνει κανείς σήμερα στον Πόντο, πραγματικά αυτό που διαπιστώνει με τον τοπικό πληθυσμό, είτε μέσα από τη γλώσσα, είτε από όλα αυτά που είπα, είναι μια... σαν να είμαστε ένα πράγμα. Αυτό λοιπόν φοβίζει την Τουρκία. Και το αντιμετωπίζει πλέον ως ένα πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό και όπως θα θυμάστε... Γιατί το έκοψε. Εδώ φιλοξενήσατε και τον κουμπάρο μου, τον Κώστα Αλεξανδρίδη, θυμάμαι. Πράγματι. Όταν τον απαγόρευσαν να πάει. Όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τα πολιτιστικά, πολιτισμικά του Πόντου, είναι... χειρότερο από τους πολιτικούς, κόκκινο πανί. Απαγορεύεται, όχι, τους απαγορεύουν. Ναι, αυτό, κόκκινο πανί. Ανεπιθύμητα πρόσωπα. Γιατί υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Τώρα λοιπόν,
σύμφωνα με την εκτίμησή μου. Το κλίμα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Υπέρ μας. Είναι πολύ φιλελληνικό για να το αντέξει κανείς, πιστεύω. Να. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό και υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Ξέρετε, όταν κάτι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, γίνεται και θυμικό δίκαιο και εκτιμένο. Σωστά. Αν το άφηνε άλλα 10 χρόνια, μετά δεν θα μπορούσε να το κόψει. Κύριε Καλλιντερίδη, να κάνω μια ερώτηση. Χθες άκουσα νομίζω την κυρία Ζαχαράκη που είπε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο παρόμοιο στο παρελθόν, πριν 3 χρόνια και τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση. Εσείς χαρακτηρίσετε και ακατανόητη αυτό που γίνεται τώρα, ότι είναι κατανόητη. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει πάλι τελευταία στιγμή? Ναι, αν υπάρχουν και τοπικές. Γιατί ένας από τους λόγους που το αναδεικνύουμε και το θέμα και με τρόπους δικούς μας έχουμε επαφές με τον κόσμο, αν οι τοπικές αρχές ασκήσουν πίεση, ή αν υπάρχει και άλλη και πίεση από αλλού. Παλιά υπήρχε πίεση από τη Μόσχα και άνοιγε. Τώρα δεν ξέρω εάν το Πατριαρχείο της Μόσχας. Άγιε Μόσχα. Αντίδυσκολο. Ναι. Ναι, ναι, δεν και ξέρω. Αυτό εάν, η Μόσχα το, δεν το βλέπω. Εάν το πατρίο, νομίζω ότι πρωτεύοντα είναι άλλα πράγματα για το Πατριαρχείο της Μόσχας, για τον Πούτιν και για... Δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή. Άρα, στην περίπτωση που δεν αλλάξει αυτό, εσείς βλέπετε το θετικό κλίμα να υπάρχει ανατροπή του, να ανατραπεί όλο αυτό που συμβαίνει? Ακούστε, αυτό δεν μπορούμε να το εντάξουμε. Αυτό είναι ένα αυτόνομο ζήτημα, όπως ακριβώς το είπα. Απλώς να πω ότι ο Ερντογάν, ξέρετε, υπάρχει υποκρισία στην πολιτική παντού στον κόσμο, δυστυχώς. Ο Ερντογάν μας παρουσιάζεται ως πιστός. Στην η Παναγία Σουμελά προστατεύονταν μάλλον μέχρι το 23, από φυρμάνια των Σουλτάνων. Ξέρετε, τα φυρμάνια δεν μπορούσε να τα αλλάξει κανείς, επειδή είχαν και μια θεοκρατική ισχύ και έννοια. Λέω Θεού, ναι. Και από τον Μωάμεθ, τον Μπορθητή, και από τον Γιαβού Σουλτάν Σελίμ, του οποίου η μάνα ήταν Ελληνίδα. Από τη Λιβερά, ένα χωριό απέναντι από τη Σουμελά. Και άλλοι Σουλτάνοι, λοιπόν, επιδαψίλευσαν, σωστή είναι η λέξη, κύριε Καπουρά? Σωστό. Επιδαψίλευσαν με φυρμάνια προστασίας τη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Αυτό που κάνει ο Ερντογάν είναι βλάσφημο, είναι κόντρα στον νεοοθωμανισμό του και μπορεί να θεωρηθεί. Τώρα θα σου το πω, Ζάβα, του κάνεις τα μούτρα κρέας με αυτό που είπες. Ναι, να σας πω κάτι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι όσο το αναδεικνύουμε. Α, αυτό ναι, υπάρχουν, εντάξει, ναι. Ότα στην Τουρκία που τα ακούνε. Εγώ πιστεύω ότι η Παναγία Σουμελά, όσο και αν αυτό ακούγεται θρησκοληπτικό, θα τον τιμωρήσει τον Ερντογάν για αυτήν την αθλειότητα που διέπραξε εναντίον αυτού του μοναστηριού, που είναι κάλος. Έχει επωφεληθεί όλος ο νομός τραπεζούντας από αυτό. Εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο και από την Τουρκία την επισκέπτονται. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια βλασφημία του Ερντογάν εναντίον της Παναγίας Σουμελά. Ο Ερντογάν κάνει ένα βήμα μπροστά, ένα πίσω, διαρκώς. Σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, εμφανίζεται διαλλακτικός, μετά πηγαίνει στην Κύπρο, λέει κάποια πράγματα. Τώρα, μετά σου στέλνει δύο ελικόπτερα εδώ, κόβει τη Σουμελά. Κόβει τη Σουμελά. Δηλαδή, είναι ένα μπροστά, ένα πίσω. Ακούστε, Ερντογάν πριν το 2010 δεν ήταν έτσι. Σε όλα τα ζητήματα που αφορούσαν αυτά τα δικαιώματα και των θρησκευτικών κοινοτήτων, ήταν διαφορετικός. Ήταν, θα έλεγα, δοτικός και φιλελεύθερος. Μετά το 2010. Βλέπουμε έναν άλλον άνθρωπο, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει έναν διεισμό, ένα διχασμό μέσα του. Έγινε κανένα θαύμα τελευταία, μας λέγατε προηγουμένως, στη Σμύρνη? Έγινε ένα θαύμα, κύριε Καμπουράκη, στη Σμύρνη. Όπερ. Ο ίδιος ο Ερντογάν, αυτό λένε και τα δημοσιεύματα, έδωσε εντολή στην υπηρεσία πληροφοριών και εξαρθρώθηκε ένα δίκτυο, ένα κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Γίνεται διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία? Άρχισε να πει τους δικούς του. Όχι, ρε, καταρχήν γίνεται διακίνηση μεταναστών στην Τουρκία. Όχι. Μα είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή, όταν η ίδια η Τουρκία είναι ένα κράτος διακίνητης και το γνωρίζουν όλοι αυτό. Ρε, μπάς είχαν φτιάξει δικό τους δίκτυο εκτός κράτους, οικονομάγανε μόνοι τους και δεν το δει. Ή κάνει πολιτικό παιχνίδι να παίξει στους Ευρωπαίους. Εγώ πιστεύω ότι δίνει ένα μήνυμα στην Ευρώπη. Ότι παιδιά, εγώ το ελέγχω, άμα θέλω τους κλείνω. Θα το ελέγξω, θα το ξυλώσω. Δώστε μου αυτά που ζητώ. Λοιπόν, άλλα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Καλλιντερίδη. Λοιπόν, για πάμε στο Μίλτο. Πάμε στη Ρόδο. Είναι σε ένα beach bar το οποίο είναι καμένο, Μίλτο. Ακριβώς. Εδώ στο Κιοτάρι, εδώ που η παραλία έσβησε στη θάλασσα. Το λέμε αυτό, βλέπετε ένα από τα πρώτα beach bar εδώ στην περιοχή. Δεν ήταν το beach bar που δούλευε ο άλλος μέσα στο νερό? Δεν το ξέρω. Δεν το νομίζω ξέρω. Ότι ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία, αλλά δεν είναι η παραλία συγκεκριμένη που ήταν ο σερβιτόρος. Νομίζω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Βλέπετε εδώ πάντως πώς έχει καεί
ακόμη και ο ξύλινος διάδρομος, για να καταλάβετε, βλέπετε εδώ τα κομμάτια ξύλου, κοιτάξτε δεξιά, είναι ο ξύλινος διάδρομος, ο οποίος οδηγούσε στο μπροστινό μέρος από το Beach Bar, το οποίο, όπως θα δείτε στα... Κάει και μέχρι και, και εκεί που έσκαει το κύμα, δηλαδή. Πήρε φωτιά, ρε, το ξύλο που έβγαζε το διάδρομο. Όπως δείχνει ο Νίκος Χατζηστυλιανός και ο Κώστας Ογούλας, κάηκαν τα πάντα στο βάθος, δεν ξέρω αν βλέπετε. Έχουμε αναζωπήρωση στα αλάρμα. Εκεί θα φύγουμε τώρα σε λίγο με το συνεργείο του Open και θα κινηθούμε προς τα εκεί. Απίστευτες εικόνες καταστροφής. Ναι, ναι, έλειωσαν τα πάντα. Κοιτάξτε, είμαστε στο πρώτο σημείο που βρήκαμε στο Κιοτάρι. Κοιτάξτε λοιπόν στο βάθος από πού κατέβηκε η φωτιά. Δείτε λοιπόν πώς ήρθε από το βουνό, πέρασε τον κεντρικό δρόμο που είναι στο βάθος και έφτασε στην παραλία. Κάποιες επιχειρήσεις γλίτωσαν, κάποιες άλλες όχι. Μίλησα εδώ με κατοίκους. Πέτυχα έναν κύριο ο οποίος είναι από το εξωτερικό, αλλά μένει μόνιμα στην Ρόδο τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Και μας περιέγραψε πως ο ίδιος ανησύχησε πάρα πολύ με τη γυναίκα του και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Θα δούμε τη μαρτυρία του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ωραία, εντάξει, ωραία. Μίλτο, χάλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μίλτο. Θα δούμε και πάλι τον Μίλτο Σακελάρη στη συνέχεια. Λοιπόν. Με πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τον κύριο Μάριο Σαλμά. Καθηγητής ιατρικής, βουλευτής Αδουλακαρνανίας. Εγώ, ο κύριος Σαλμάς, νόμιζα ότι δίνει μία κρέμα η οποία είναι θαυματουργή. Έτσι νόμιζα, εντάξει, κύριε Σαλμά. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι έπαθες, ρε παιδί, τι είναι τώρα, τι έγινε, ρε Μάριο. Δεν έπαθα εγώ. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε ως κράτος και αφορά την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών από την δράση εγκληματικών οργανώσεων που πουλάνε φάρμακα μη εγκεκριμένα στη χώρα μας. Βάλτε εσείς αντί για φάρμακα σήμερα που μπορούν να πουλάνε οτιδήποτε ανεξέλεγκτα, ναι, με χορηγούμενες διαφημίσεις στην πλατφόρμα του Facebook, που σημαίνει ότι η Meta, η εταιρεία που έχει τη Facebook με έδρα την Ιρλανδία και τη Silicon Valley, παίρνει χρήματα από εγκληματικές οργανώσεις για να γίνεται αυτή μισό η παράνομη και πόλη. Αυτός τι λέει τώρα, λέει ότι αυτή η κρέμα την προτείνει και βάζει τη φάτσα του Σαλμά δίπλα ο διακεκριμένος ιατρός και βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Πήραν ένα εκπαιδευτικό βίντεο δικό μου από το YouTube, okay, βάλαν μια πλασματική φωνή από υπολογιστή με την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, και δείχνουν ότι εγώ διαφημίζω ότι εμπορεύομαι μια, ότι βρήκα ένα φάρμακο που έλυσε το θέμα της αρθρίτιδος. Αυτό το για να το δούμε λίγο δίπλα. Αυτό που κύριε Σαλμά, καθίστε ένα λεπτό, δέκα λεπτά, ναι, να τα ακούσουμε. Για βάλτε να ακούσουμε. Για όσους έχουν πόνο στις αρθρώσεις, τα γόνατα και τους γοφούς, ένα προϊόν που διεισδύει 100% στις αρθρώσεις και αποκαθιστά το χόνδρο θα σας βοηθήσει. Οι επώδυνες αρθρώσεις θα αποτελέσουν παρελθόν ένα φυσικό φάρμακο από τη Μάριο Σαλμά. Μεταξύ, για να πούμε στον κόσμο, γιατί σας ξέρουμε όλοι, σας ξέρουν και οι άνθρωποι που σας συσκευαίνονται, οι ασθενείς σας. Ο Σαλμάς είναι από τους κορυφαίους ορθοπαιδικούς στη χώρα. Φυσικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όλοι λέμε, άμα έχεις αυτό, στο Σαλμά, παιδιά, πάμε να. Και εγώ έχω πάει το γονατό μου, άνθρωπο. Κύριε Σαλμά, λοιπόν, επειδή εδώ συμβαίνουν στο social media, δηλαδή, εντάξει, θα βλέπω και εγώ κατά κόρον που είμαι ενέργεια, αλλά βλέπω και διάφορες τηλεπερσόνες οι οποίοι εκμεταλλεύονται το όνομά τους και πάνε κατευθείαν στη δίωξη. Εσείς πήγατε, τι σας είπε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι περιπτώσεις που παραβιάζει η Facebook τις σωστές πρακτικές. Η πώληση όμως φαρμάκων είναι τρομακτική, γιατί σήμερα πουλάνε, φαίνεται να διαφημίζουν μέσω εμού μια λυσή, αύριο θα είναι ένα εμέσιμο φάρμακο που κάποιος θα πεθάνει. Εγώ λοιπόν πήγα βεβαίως στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί αυτή η υπόθεση είναι από τον Απρίλιο, όταν ήδη το βίντεο αυτό είχε 500.000 views. Έχουν πουλήσει 100.000 σκευάσματα ήδη, κύριε Σαλμά. Θα σας πω. Όταν πήγα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, επικοινώνησε με την εταιρεία Meta στην Ιρλανδία που έχει Facebook. Και μετά από μία εβδομάδα κατέβηκε ένα προφίλ, το οποίο μετά από 5 λεπτά φτιάχτηκαν καινούργια 5 προφίλ. Μου είπαν ότι πρέπει να γίνει μία μήνυση. Έκανα μία μήνυση στην εισαγγελία, σχηματίστηκε δικογραφία, πήγε στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ξαναεπικοινώνησε με τη Meta και είπε ότι τώρα έχουμε πλέον μία εγκληματική υπόθεση που είναι ποινικά αδικήματα. Απάντησε η Meta, προσέξτε, επειδή αυτοί που φτιάξαν το προφίλ είναι στην Ινδονησία και αυτοί που πήραν το domain είναι μια άλλη εταιρεία στην Ουκρανία, δεν σας αφορά, δεν μπορώ να σας δώσω στοιχεία, ζητήστε δικαστική συνδρομή. Συγγνώμη, δηλαδή, κύριε Θάρε, παιδί. Και ο άλλος από την Ινδονησία φτιάξαν το βίντεο και μέσω Ουκρανία σερβερ ήρθε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και όταν κάποιοι ασθενείς πίστεψαν σε αυτό το προϊόν, επικοινώνησαν
επικοινώνει σε μία με ελληνική φωνή η κυρία και της λέει ότι σας παίρνω από την Ελβετία. Το προϊόν ταχυδρομήθηκε μέσω συγκεκριμένης εταιρείας στη Βουλγαρία, γιατί είχε το τιμολόγιο η γυναίκα αυτή, και παρασκευάζεται στη Σκωτία. Μισό. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Η εταιρεία, η Facebook, είναι στην Ιρλανδία. Όχι, δεν είναι εταιρεία. Όχι, όχι. Δεν είναι εταιρεία. Η Facebook. Α, η εταιρεία, μέσα. Η Facebook, η Facebook, ναι, λοιπόν. Στην Ινδονησία τι είναι? Α, εκεί φτιάχτηκε η επεξεργασία, το προφίλ. Εκεί φτιάχτηκε το προφίλ. Στην Ουκρανία τι είναι? Το domain. Το domain. Το domain. Το προϊόν πού παρασκευάζεται? Στην Ελβετία. Στη Σκωτία. Α, στη Σκωτία. Και από πού το ταχυδρομήσανε? Από τη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα. Μέσω μιας εταιρείας μεταφορικής το κοροπή έφτασε στους ασθενείς. Προσέξτε τώρα. Δεν υπάρχει σωτηρία όμως, Μάρια, με αυτό. Κύριε Σαλμά, νομίζω ότι και εσύ έχετε καταλάβει ότι η ΜΕΤΑ δεν έχει μηχανισμούς για να προστατεύει έτσι ούτε τον κόσμο που λαμβάνει τέτοια προϊόντα. Η ΜΕΤΑ τι είναι, ρε παιδιά, τι είναι? Η ΜΕΤΑ είναι η εταιρεία. Δεν έχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς. Η εταιρεία που έχει τη Facebook. Είναι ΜΕΤΑ. Έχει έδρα στη Silicon Valley και παράρτημα στην Ελλάδα. Επειδή ξέρω άλλους δύο, Μάρια, ξέρω άλλους δύο γιατρούς κορυφαίους που έχουν πάθει το ίδιο παρόμοιο. Ακριβώς. Δύο. Ξέρω εγώ. Και εσείς ο τρίτος. Δηλαδή δεν υπάρχει. Σας πήρε κανένα τηλέφωνο και σας είπε για κύριε Σαλμά? Εννοείται. Μου φέραν και την κρέμα και ήρθαν οι ασθενείς στο ιατρείο μου. Εννοείται. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αν δεν το λύσουμε τώρα, γιατί εδώ κοιτάξτε τώρα, η Facebook που έχει μια πλατφόρμα, την έχω επισκεφτεί ως μέλος της Επιτροπής του ΝΑΤΟ στη Silicon Valley του 2017. Και είχαν οι ομιλίες όλων των υπευθύνων πώς θα προστατεύσουν από την διακίνηση τρομοκρατίας και πολεμικού υλικού και όπλων και παιδικής πορνογραφίας την πλατφόρμα. Όμως τους έχει ξεφύγει αυτό και πρέπει να πάρουν θέση. Έχει 7 ποινικά αδικήματα πίσω αυτή η υπόθεση. Και διακινδυνεύει η υγεία των Ελλήνων πολιτών. Επομένως, με ερώτηση που συζητήθηκε, ήταν η πρώτη ερώτηση στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, τη Δευτέρα που μας πέρασε στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του έθεσα το θέμα και υποσχέθηκε ότι θα βρει λύση μέσα σε 2 μήνες, γιατί υπάρχουν λύσεις. Δεν μπορεί μια πλατφόρμα πλέον να αφήνει και να παίρνει χρήματα από εγκληματικές οργανώσεις και να πουλούνται σε μια χώρα και πολίτες απροστάτευτοι. Ρε παιδί μου, συγγνώμη, και ναρκωτικά δεν μπορεί να στείλουν τα πάντα. Εννοείται. Πώς θα γίνει η δικογραφία, για πέστε μου, αν τώρα μιλάμε. Που έλεγαν θεωρητικά ότι ο Καμπουράκης πουλάει την κοκαίνη αυτή. Δεν θα βρίσκεται άκρη. 3 μήνες δεν έχει χρεωθεί σε εισαγγελέα δικογραφία. Πότε θα βρεθεί στη δικαστική συνδρομή με την Τζακάρτα και την Ουκρανία που είναι σε πόλεμο, και όταν κάποτε καταλήξουν στο τίποτα, θα ξαναφτιαχθεί ένα καινούργιο προφίλ. Επομένως, υπάρχουν λύσεις. Η ΜΕΤΑ πρέπει να φέρει νομικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα για να παίρνει τις ευθύνες. Και πρέπει η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις που, προσέξτε, δεν έχουμε κάνει ποτέ τίποτα ως χώρα. Ναι, είναι καιρός. Αυτό που λέει για το νομικό αντιπρόσωπο είναι πολύ σοβαρό. Να έχεις κάποιον ο οποίος να λογοδοτεί επ' αυτού. Όπως για να κινηθεί. Οποιαδήποτε νομική πράξη. Μα αν λογοδοτήσει, θα τα κόβει τα προφίλ την ίδια στιγμή. Α, μπράβο. Αυτό. Ναι. Και από τους λογαριασμούς μπορεί να βρεθεί. Γιατί παίρνει λεφτά, σας είπα, η Facebook. Αν δεν ήταν χορηγούμενες αυτές, κανείς δεν θα τις έβλεπε. Έπρεπε να ακολουθεί ένα προφίλ που κανένας δεν θα ακολουθούσε. Αυτό είναι το τρομακτικό, ότι η Facebook παίρνει λεφτά από αυτές τις εγκληματικές. Ναι, γιατί είναι χορηγούμενες. Βέβαια. Ακριβώς. Και σήμερα σας είπα, είναι μια αληθή. Από αύριο ή και τώρα, που δεν το ξέρουμε, γιατί αυτός που θα αγόρασε ναρκωτικά μέσω της Facebook, της πλατφόρμας, δεν θα το πήγε να το πει, ούτε πήγε να το καταγγείλει. Επομένως, με την τεχνητή νοημοσύνη και την εξέλιξη. Τώρα κάποιος που είναι λίγο έτσι ψαγμένος καταλαβαίνει ότι η φωνή είναι από υπολογιστή. Βέβαια. Όμως με την τεχνητή νοημοσύνη θα παίρνουν τη χρειά της φωνής του Καμπουράκη, τη δική μου, ή του Στάδη, και θα φαίνεται ότι είναι ακριβώς. Βέβαια, και σου λέει ο Σαλμάς θα λέει. Τι μου λέτε ότι δεν είναι έτσι? Λοιπόν, είναι η φωνή του. Το βίντεο υπάρχει ακόμη πάνω. Υπάρχουν ανεβασμένα βίντεο. Με 10 διαφορετικά προφίλ. Άκου τώρα. Τι γίνεται? Και αναγκάζεται να βγει, να κάνει ερώτηση στη Βουλή. Να βγει στη τηλεόραση να το πει. Μα το λέει και για τους ανθρώπους, να προφυλάξει τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα. Καταρχήν οι άνθρωποι πληρώνουν. Και τους το συστήνει γιατρός, υποτίθεται, και το βάλουν πάνω και τον βρίζουν κιόλας μετά. Μα βέβαια. Λοιπόν, και αύριο, αν είναι κανένα σκέπασμα, μπορεί να πάθει και τίποτα. Αν τα ξαναπούμε, γιατρέ μου. Έτσι. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Σαλμά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
Απίθανο. Τρομερό. Απίθανο. Ο κόσμος μας. Και με τηλεπαρουσιαστές λέει αυτό που λέει η Μαριάννα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί ποτέ. Λέει, το έπαθε ο Τάδε. Ο Αρναούτογλου έχει κινηθεί νομικά. Και διάφοροι βλέπω, το έπαθε ο. Δεν θυμάμαι ποιος έλεγε. Είναι ο τρίτος γιατρός που ξέρουμε φάρμακο. Παιδιά. Το φάρμακο είναι σοβαρό πράγμα. Μα είσαι καλά. Εδώ στους άλλους τους έλεγε ότι. Δεν θυμάμαι αν ήταν για τον Γρηγόρη. Ότι είναι για ότι κάποιον. Έχω κιλά με κάποιον. Ότι, ναι, άλλο ήταν ότι παίζει το τάδε προϊόν και μπορεί να κερδίσει λεφτά αν παίξει στο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω τι. Πουλά πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ, Μαριανάκη. Πάμε σε διάλειμμα. Δώσε ένα τέτοιο. Τι θες, να δώσω ένα αυτοκίνητο, δώσω εκεί. Πάρτε ένα Citroën σε 3 έκδοση γιου 1200 κυβικά, στο 14800 παιδιά. Μήνυμα ή τηλέφωνο για να το διεκδικήσετε. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. 3,14 η κλίση με ΦΠΑ από σταθερό και 3,29 από κινητό. Λοιπόν, επίσης κερδίστε ένα τριήμερο στο Νιβάλ Hotel στη Μαγευτική Σύφνο, στην Απολωνία της Σύφνου, με υψηλού επίπεδου και υπηρεσίες και πολυτελή διαμονή. nivalsifnos.gr για άλλες λεπτομέρειες. Επίσης θα αναχωρήσετε από Πειραιά για τις Δυτικές Κυκλάδες με τη Ζάντε Φέρης και το πλοίο Διονύσιος Σολωμός και με το πλοίο Αδαμάντιος Κοραής προς Αμοθράκη Λίμνο από την Αλεξανδρούπολη. Zandeferis.gr για άλλες πληροφορίες. 14800 για να διεκδικήσει το τριήμερο στη Σύφνο. Λοιπόν. Για να πάμε στον. Θανάση Αυγερινό μια στιγμή στη Μόσχα. Επίθεση με ντρόουν. Για να δούμε. Έλα, Θανάση, καλημέρα. Καλή σας μέρα από τη Μόσχα. Έχουμε άλλη μία επίθεση με ουκρανικά μη επανδρομένα, δύο τουλάχιστον, σε κεντρικά σημεία της Μόσχας. Προφανώς στόχος ήταν το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, γιατί έχουν πέσει σε μικρή απόσταση από αυτό. Το ένα κυριολεκτικά σε απόσταση μερικών τετραγώνων από το κεντρικό μέγαρο του Ρωσικού Υπουργείου. Μιλάμε για τη λεωφόρο Κομσομόλσκι. Χτυπήθηκε ελαφρά ένα κτίριο κατοικιών, κάποια καταστήματα, έχουν σπάσει τζάμια, διακόπηκε για λίγο η κυκλοφορία στη λεωφόρο, η οποία όμως τώρα έχει αποκατασταθεί. Η επίθεση έγινε νωρίς το πρωί. Να. Κάποιοι μιλούν για 3,5 ώρα τα ξημερώματα, οι πρώτες ειδήσεις βγήκαν μετά τις 5. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι και τα δύο μη επανδρομένα εξουδετερώθηκαν με τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και κατέπεσαν, ενώ βέβαια αντίστοιχη και πιο ακραία ίσως είναι η κατάσταση στη Κρυμαία. Οι ανακοινώσεις των τοπικών αρχών μιλούν για 11 μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία έχουν χτυπήσει διάφορα σημεία ή επιχείρησαν να το κάνουν. Επισήμως ανακοινώνεται ότι έχουν εξουδετερωθεί και καταπέσει. Όμως και στη Μόσχα είχαμε αρκετές ζημίες σε ένα τουλάχιστον κτίριο γραφείων εμπορικό κέντρο. Να. Υπάρχουν εικόνες δηλαδή που δείχνουν κατεστραμμένα ένα κομμάτι. Δεν υπάρχουν, είναι μόνο υλικές οι ζημιές, έτσι, δεν υπάρχουν. Μόνο υλικές οι ζημιές. Στην Κρυμαία γίνεται εκένωση πολλών κατοίκων οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε μάλιστα μια αποθήκη πυρομαχικών που φαίνεται πως επίσης. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε, Θανάση. Θα τα δούμε και στο δελτίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, για την άμεση ενημέρωση. Για πάμε στον Μίλτο. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη. Έχουμε μεγάλη αναζωοπήρωση στο ασκληπείο της Ρόδου. Δυστυχώς. Όπα. Δυστυχώς, πρόσεχε Νίκο. Έχουμε πολύ μεγάλη αναζωοπήρωση στο ασκληπείο. Είναι από τα Λάερμα η φωτιά. Δείτε πως έχει φτάσει μέσα στον οικισμό. Πλησιάζει εδώ στα δεξιά. Βλέπουμε τα πρώτα σπίτια ήδη. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μας έκανε νόημα η ελληνική αστυνομία να αποχωρήσουμε. Δεν υπάρχει κανείς στον οικισμό. Υπάρχουν μόνο οι κάτοικοι, εθελοντές και πυροσβεστικά οχήματα. Δείτε πώς κινείται η φωτιά ανεξέλεγκτα σε αυτό το σημείο. Πρέπει να γίνουν άμεσα ρήψεις από τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή και εμείς δηλαδή σε λίγο, μόλις κλείσουμε τη σύνδεση, θα αποχωρήσουμε. Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί αυτό. Μπαίνει στον οικισμό, όπως καταλαβαίνω, Μίλτο. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ, αυτό βλέπω. Δεν μπορούμε να πάμε πιο κάτω, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Βλέπω πυκνό, μαύρο καπνό και στο βάθος και στα δεξιά. Είδα και πυροσβεστικά οχήματα
Είναι καθαρός ο δρόμος για να αποχωρήσουμε. Δεν πάει προς τα πάνω. Μας είπαν να σταματήσουμε, να μην κινηθούμε προς τα πάνω, καθώς η φωτιά έχει φτάσει πολλά σημεία στον δρόμο. Είναι στα σπίτια. Πραγματικά, ενώ το πρωί νωρίτερα σε έδειχνα μια άλλη εικόνα από ένα άλλο σημείο που ήταν καλύτερη εικόνα, εδώ έχουμε πολύ μεγάλη αναζωπήρωση αυτή τη στιγμή. Έχει αέρα, έτσι. Στο βάθος βλέπω και πυροσβεστικά. Έχει αέρα, κάνουν ό,τι μπορούν οι πυροσβέστες. Είναι σε όλα τα σημεία, έχουν προσεγγίσει, προσπαθούν να την κόψουν. Πάμε, Νίκο, πάμε, γιατί έχει και εδώ στα αριστερά. Μίλτο, κρατάμε την εικόνα για να έχουμε μια εικόνα τη στιγμή που πρέπει να αποχωρήσει, να αποχωρήσετε όμως. Έτσι, ξέρεις εσύ. Να μην κρατάμε την εικόνα όσο μπορούμε, γιατί πραγματικά είναι δύσκολη κατάσταση. Εδώ είναι μέσα στα σπίτια, ρε παιδιά. Είναι μέσα στα σπίτια τώρα. Αυτή η εικόνα δείχνει από φαίνεται εδώ. Καλημέρα, ο κύριος Γιώργος Βρετάκος από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Βρετάκο. Καλημέρα. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, διευθυντής του κοινοβούλευτης ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Πάνος ο Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πολύ ζώρικα τα πράγματα. Είναι ζώρικα τα πράγματα. Η κλιματική αλλαγή, γενικά η επιβάρυνση του ανθρώπου στον πλανήτη, έχει δημιουργήσει συνθήκες κλιματικής κρίσης. Βλέπουμε ότι αυτό εντείνει τους καύσονες. Έχουμε καύσονες πλέον παρατεταμένους, οι οποίοι δημιουργούν ξηρασία, φέρνοντας νέες πυρκαγιές νέων τύπου, τις mega fire όπως τις λέμε, φωτιές που σβήνουν πολύ πιο δύσκολα. Και πραγματικά είναι εικόνες που δυστυχώς θα είμαστε αναγκασμένοι μάλλον να βλέπουμε. Ναι, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε κριτική ότι κατέρευσε και το επιτελικό κράτος, κάει και μαζί τους κλπ. Δεν κατέρευσε το επιτελικό κράτος. Η κυβέρνηση τα 4 τελευταία χρόνια συνεχώς προετοιμάζεται για αυτές τις καταστάσεις. Έγινε ένα καινούργιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, που αντικατέστησε μια Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία ήταν απαρχαιωμένη, με σύγχρονο εξοπλισμό. Εκεί λοιπόν έχουμε φτιάξει επιχειρησιακά σχέδια. Υπάρχουν περίπου 50 με 60 πυρκαγιές τα τελευταίες 15 μέρες που μπαίνουν κάθε μέρα, οι οποίες οι περισσότερες αντιμετωπίζονται. Οι περισσότερες αντιμετωπίζονται, κάποιες από αυτές ξεφεύγουν. Να όταν ξεφύγει κάτι, μια πυρκαγιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά. Δεν ήταν αναμενόμενο να μπορέσει, θα έχουμε τέτοιο κύμα πυρκαγιών. Σας είπα, ήταν αναμενόμενο και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε όλο τον καιρό. Εκ του αποτελέσματος όμως, όταν καίει 7 μέρες στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, ή δεν ξέρω πού, ή ξεκίνησε τα βεροχώρια στη Μάνδρα. Ξέρετε, όταν κάτι δεν έγινε καλά. Όταν γίνονται τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Εγώ δεν θεωρώ αυτονόητο ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το πρωτεύον, οι ανθρώπινες ζωές. Εκεί θέλω και να, αυτό δουλεύει. Εκεί θέλω δεν να μπορώ να πω τίποτα. Ότι δουλεύει κάτι το οποίο δεν ήταν αυτονόητο. Δεν γιατί βλέπουμε μία από τις μεγαλύτερες εκενώσεις που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντίστοιχη. Με 19.000 ανθρώπους, τουρίστες που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και ντόπιους, ας πούμε, της περιοχής, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από εκεί, είτε με πήγαινε είτε με μέσα από θαλάσσεις, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Όταν λοιπόν ξεφύγει μια πυρκαγιά, πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, γιατί πραγματικά και τα σπίτια μπορούν να ξαναγίνουν, ακόμα και τα δάση, αλλά αν είχαμε απώλειες αυτή τη στιγμή με τις πυρκαγιές που είχαμε, οι άνθρωποι δεν ξαναγίνονται. Στη συνέχεια πρέπει να προστατεύσουμε τις περιουσίες των ανθρώπων. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους άνδρες και στις γυναίκες των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και της αστυνομίας και των Δήμων και τους εθελοντές που δίνουν μάχες και πολλές τις έχουν κερδίσει, γιατί πραγματικά νομίζω ότι 400 πυρκαγιές έχουν μπει τις τελευταίες 6 μέρες, έχουν ξεκινήσει. Αυτή τη μοίρα τώρα της φωτιάς και 100 σπίτια σώζονται, δεν τον έκανε ένα και έγινε, το δείχνουν όλοι. Μα ναι, αλλά δεν γλιτώνουμε αυτό. Έτσι, όταν κάποιο σπίτι λοιπόν καταστραφεί μέσω της αρρωγής ενός συστήματος, είμαστε δίπλα στους ανθρώπους για να τους δώσουμε ενίσχυση και να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους. Είναι τεράστια η καταστροφή. Και γενικώς είναι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι όλοι να συμβάλλουμε από την πλευρά του καθενός στο να σταματήσει αυτή η καταστροφή. Το πρώτο. Και εμείς νομίζω με αυτή την έννοια κάνουμε και προτάσεις καθημερινά από τις πρώτες ημέρες για να μπορέσει να επιληθεί το ζήτημα. Και με την ευθύνη που έχουμε, βλέπουμε τα πράγματα. Τώρα, εδώ στη Ρόδο. Το έχουμε πει και ξανά, χρειάζεται να υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός. Αλλά τούτη την ώρα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν θα μιλήσω για τον εθνικό σχεδιασμό. Από Σεπτέμβριο πρέπει να καθίσουμε όμως επιτέλους κάτω τα κόμματα για να υπάρξει αυτός ο εθνικός σχεδιασμός. Τον έχουμε προτείνει δύο φορές και έχει αρνηθεί η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πει ότι σήμερα έχει λάβει από μια άλλη κυβέρνηση. Έχει 4 χρόνια τα προηγούμενα. Και βλέπουμε εδώ στη Ρόδο ότι υπήρξε έλλειψη σχεδιασμού. Αυτό διαβάζω από όλους τους ειδικούς. Όχι ότι υπήρξε μια τεράστια έλλειψη σχεδιασμού και συντονισμού, ειδικά τις πρώτες μέρες, διότι είναι μια φωτιά που δεν ξεκίνησε χθες, το λέω. Είναι 5 μέρες. Και συνεπώς δεν μπόρεσε να υπάρξει, υπήρχε ένα ελικόπτερο στην αρχή. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπω σε αυτά που λένε οι ειδικοί, αλλά υπήρχε μια τρομακτική έλλειψη συντονισμού και σχεδιασμού για να ξεφύγει 5 μέρες. Γιατί ήταν 5 μέρες από την Τρίτη. Σήμερα φτάνουμε, μπαίνουμε στην έκτη μέρα στην ουσία. Άρα εδώ πέρα
Πρέπει να μάθουμε αυτό το ζήτημα να λειτουργούμε με βάση την πρόληψη. Πρόληψη, δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην πρόληψη. 4 χρόνια ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, δεν έγινε κάτι. Αντίθετα, έχουμε κενά, για παράδειγμα, στους πυροσβέστες. Δεν είχε αντιληφθεί η κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε 7 Ιουλίου και έλεγε ότι όλα είναι καλά στο σχεδιασμό και στην πρόληψη. 7 Ιουλίου τώρα, πριν λίγες μέρες. Φαίνεται ότι δεν είναι όλα καλά. Αρχές Ιουλίου έλεγε ότι θα λύσω το πρόβλημα των διασωστών με πυροσβέστες. Δηλαδή, έδειχνε ότι το θέμα των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής, δεν το αντιμετώπιζε, δεν το καταλάβαινε. Κύριε, συγγνώμη, θα επανέλθω αμέσως σας. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα στη Ρόδο, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, όπως καταλαβαίνω εκεί, και έχει μια κατοικημένη περιοχή. Εκεί από κάτω. Έλα, Μίλτο. Ναι. Έχουμε εγκαταλείψει τον οικισμό. Ακούγαμε πυροσβεστικά να κατεβαίνουν προς τα κάτω, οπότε και εμείς κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπω στο βάθος πώς έχει φτάσει φωτιά και δεξιά και στα αριστερά. Βλέπω μια αποθήκη και ένα υποκατασκευή κτίριο. Πραγματικά είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ακούω και τα εναέρια μέσα τα οποία πετούν εδώ. Δεν ξέρω από ποια μεριά θα κάνουν ρήψεις. Η φωτιά είναι δίπλα στον οικισμό Ασκληπείο. Είναι πραγματικά δραματική κατάσταση. Ήταν μια μάχη που έδωσαν όλο το βράδυ. Ωστόσο, φαίνεται πως έχουμε την πολύ μεγάλη ανατοπή. Σηκώθηκε ο αέρας τώρα, του άλλαξε τα φώτα τώρα. Σηκώθηκε ο αέρας απάνω, Μίλτο, άστα τώρα. Ακριβώς. Νομίζαμε τώρα ότι θα σηκωθεί μετά τις 10 το πρωί. Ωστόσο, είχαμε νέους ανέμους από νωρίτερα. Βλέπετε στο βάθος τη φωτιά, η οποία κινείται προς τον οικισμό Ασκληπείο μετά τα Λάερμα, λίγο πιο πάνω από το Κιωτάρι, το οποίο έχει καταστραφεί. Θυμίζω ότι το Κιωτάρι καταστράφηκε και η φωτιά κινείται και πάλι προς εκείνη τη μεριά. Προς τα Καμένα κινείται, αλλά υπάρχει και άκαυτο δάσος, στο οποίο φαίνεται πως επιτίθεται τώρα η φωτιά ασταμάτητα. Το φύγαμε θέμα είναι ότι εκεί είναι κατοικημένη περιοχή, όπως καταλαβαίνω, Μίλτο, που σημαίνει ότι πηγαίνει προς σπίτια τώρα από εκεί που ακριβώς είσαι. Αυτό βλέπαμε νωρίτερα, ωστόσο δεν μπορούσαμε να μείνουμε για να καταγράψουμε. Και καλά κάνατε. Μας είπαν και οι αστυνομικοί να απομακρυνθούμε άμεσα από το σημείο. Ο δρόμος, επειδή κοιτάξαμε και μπροστά το δρόμο, είναι ανοιχτός, είναι καθαρός. Ωστόσο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί στρέφεται και προς τα εδώ. Να δείτε εδώ στα αριστερά πώς πιάνει η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπω μια αποθήκη, βλέπω και άλλες αποθήκες εδώ και ένα κτίριο υποκατασκευή, ένα σπίτι υποκατασκευή, τα οποία κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά δραματικές οι στιγμές και η κατάσταση εδώ στην Ρόδο. Θα κινηθούμε λίγο προς τα κάτω σε αυτό το χωματόδρομο για να σας δείξουμε όσο πιο κοντά γίνεται την φωτιά. Τα δεξιά, τον οικισμό εδώ φουντώνει, δυστυχώς. Στην αποθήκη, είναι μπροστά η αποθήκη. Σταμάτα και τη μεταφέρει προς τα αριστερά. Κοιτάξτε τώρα για να καταλάβετε, κοιτάξτε. Είναι στο μπροστινό μέρος, έχουμε άκαυτο. Στα δεξιά μου είναι το κιωτάρι το οποίο έχει καεί, δηλαδή κινείται προς τα Καμένα. Είναι πολύ μεγάλη βέβαια η αναζωπήρωση. Δεν ξέρουμε προς τα πού μπορεί να φτάσει. Στο στάρι να σου πω, κανένας πυροσβέστης υπάρχει. Βλέπεις κανένα πυροσβέστης εκεί πέρα? Ναι, είναι πυροσβέστες, είναι μέσα στον οικισμό. Τους είδαμε 4 οχήματα, είναι μέσα στον οικισμό και κάνουν ό,τι μπορούν. Προφανώς θα πάνε. Υπτάμενα μέσα έχεις δει? Υπτάμενα μέσα έχουν ρίξει, ένα αέρια μέσα. Έχουν κάνει ρήψεις, τα άκουσα νωρίτερα. Όση ώρα είμαστε ζωντανή σύνδεση, δεν έχω δει κάποιον. Δεν ξέρω αν μπορούν και να ρίξουν τον οικισμό. Στον οικισμό μπορούν να ρίξουν. Έχουμε δει απ' έξω. Απ' έξω στον οικισμό. Μέσα στον οικισμό. Λοιπόν, κρατάμε την εικόνα μας, διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, γιατί η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, έτσι όπως το βλέπω εκεί. Ελάτε, κύριε Θεοχαρόπουλε, συγγνώμη για την. Μετά από αυτή και την εικόνα κιόλας δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι χρειάζεται άμεσο συντονισμό αυτή τη στιγμή, στο να μπορέσουν να επιληθούν τα ζητήματα, τα θέματα ανθρωπίνων ζώων, περιουσιών, σπιτιών, ζωικού κεφαλαίου και βεβαίως των εκτάσεων. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι η λύση, πρέπει να είναι συνολική και πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια πολιτική στη χώρα μας, στην οποία δεν θα βλέπουμε κάθε χρόνο, εγώ τώρα κάθε χρόνο συζητάμε, κάθε καλοκαίρι, είμαστε εκ των υστέρων να παλεύουμε σε αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καθίσουμε κάτω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, δεν θα σταματήσουν όλες οι πυρκαγιές, αλλά να βρούμε τις καλύτερες λύσεις έτσι ώστε όταν πιάνουν κάποιες πυρκαγιές επικίνδυνες να μην αφήνουμε 5, 6, 7 μέρες και μετά να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πετάει μόνο, όπως είχα ακούσει, ένα τις πρώτες μέρες εκεί πέρα και να ψάχναν να παίρνανε δεσμεύσεις και δεν μην γινόταν. Άρα εδώ χρειάζεται και βέβαια να λύσουμε το θέμα του ανθρώπινου κεφαλαίου, δηλαδή ενώ πυροσβέστες, αν λείπουν 3.500, να πούμε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Να συμφωνήσουμε. Είναι πρώτη προτεραιότητα να κλείσει κάθε κενό, κάθε οργανικό κενό στους πυροσβέστες. Θεωρώ ότι αυτά και βεβαίως μετά να βοηθούν και από τη Ρουμανία και από την Ελλάδα. Αυτό είναι επιπρόσθετο. Ελάτε. Με όλο το σεβασμό στον κύριο Βρετάκο,
όταν έχεις την εξουσία, μην ξεκινάς τη φράση με «η κλιματική αλλαγή». Κοίτα λίγο εάν εσύ μπορείς να κάνεις τα πράγματα καλύτερα, γιατί η κλιματική αλλαγή υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. 4 χρόνια κυβερνάς. Καλό είναι, και δεν το κάνω με διάθεση αντιπολίτευσης, να κοιτάξει κανείς και λίγο στο σπίτι του αν τα πράγματα έχουν γίνει σωστά ή όχι. Τώρα, και τα τρία κόμματά μας έχουν κυβερνήσει, και άρα αντί να κάνουμε τα ευχολόγια ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε, ας πούμε τι έχουμε μάθει. Ένα πράγμα το οποίο για μένα είναι ξεκάθαρο είναι ότι αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις, ως άλοθη και δεν έχουν τα πραγματικά μέσα που χρειάζονται για να κάνουν σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, τους λέμε ξυλώστε εκεί, κάντε αποψηλώσεις, αλλά δεν έχουν χρήματα για τις αποψηλώσεις. Ποιος στην Ρόδο έχει πάει σε επιμόρφωση για το τι κάνεις σε περίπτωση που δεις πυρκαγιά? Παίρνεις το αυτοκίνητό σου και πας εκεί πέρα, ή είναι κίνδυνος εκεί ότι θα μπλοκάρεις τα πυροσβεστικά από το να φτάσεις στο στόχο τους? Αυτά είναι βασικά πράγματα που όταν είσαι σαν χώρα έτοιμη να αντιμετωπίσεις. Παύλο, δεν ξεκίνησε από τις πόλεις μέσα ούτε από τα περιαστικά. Από τα δάση μέσα στο βάθος ξεκινάνε και φτάνουν εκεί μέσα. Ξέρω, αλλά και αυτό ακόμα πρέπει να ξέρει ο καθένας ποιος είναι ο ρόλος. Όχι, όχι, για τον ρόλο του. Αύριο θα είμαστε εμείς σε αυτά τα νησιά, για διακοπές, οτιδήποτε. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Τώρα, άρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα και πρόληψης και οργάνωση τοπικής κοινωνίας. Δεν έχει τα μέσα σήμερα. Δεν τα έχει, διότι επιμένουμε να κάνουμε όλα τα πράγματα από το κεντρικό κράτος και να το ονομάζουμε και επιτελικό. Τώρα, όπως είπε και ο κ. Βρετάκος, οι φωτιές πλέον ανάβουν πάρα πολύ γρήγορα και σβήνουν δύσκολα. Το οποίο είναι ο λόγος ακριβώς για τον οποίο θες να τις προλάβεις πολύ νωρίς. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε έτσι. Και για να βάλω και ένα άλλο πράγμα στο τραπέζι, γιατί πιστεύω και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι. Όταν πριν από 10 χρόνια ήμασταν στην κυβέρνηση, στη Ρόδο τα ξενοδοχεία ήταν άδεια. Τότε η μανία μας ήταν να φέρουν περισσότερο κόσμο για να αρχίσουν αυτές οι υποδομές να λειτουργούν. Αυτή η στρατηγική τέλειωσε. Έχει περάσει. 10 χρόνια τώρα κοιτάμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο. Η στρατηγική μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να κάνουμε καλύτερες υποδομές πλέον για να φέρουμε περισσότερο κόσμο. Δεν φτάνει. Παλιά ήταν άδεια τα ξενοδοχεία, φέρναμε κόσμο, μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μία εκένωση. Σήμερα δεν έχουμε τα μέσα να αντιμετωπίσουμε μία εκένωση τουριστών και να τους βρούμε τρόπο να φτάσουν πίσω στις πατρίδες. Κύριε μία τελευταία κουβέντα, γιατί κλείσαμε. Είναι βασικά πράγματα τα οποία αν δεν τα λύσουμε, συνέχεια θα επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Είναι και μηχανικός. Ενίσχυση και του ρόλου, να απαντήσω, κύριε Βρετάκου, απλώς και ενίσχυση και του ρόλου, επειδή είμαι και γεωτεχνικός, θα σας το πω, των δασικών υπηρεσιών. Παλιά οι δασικές υπηρεσίες είχαν πολύ περισσότερο δραστηριότητα και ρόλο στα ζητήματα όλα αυτά. Πλέον δεν τους δούμε. Του Ζουμάγα, μέσα που είναι υποψήφιο στο κόμμα σου. Αλλά τώρα. Αυτό ήταν υπουργό Γεωργία. Όταν έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Μιλάτε πριν 20 χρόνια τώρα. Αυτό την πήρε. Αυτό πήρε τι αρμοδιότητε που πήρε στην πυροσβεστική. Η αναφορά στην κλιματική αλλαγή είναι για να βάλουμε το γενικό πλαίσιο. Από εκεί πέρα, εγώ είπα ότι η κυβέρνηση αυτή έκανε συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση. Και πρέπει να ξέρουμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Προφανώς το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και όποιος το πει αυτό σήμερα θα πει ψέματα. Όμως, όσον αφορά και την πρόληψη. Αφήστε με να ολοκληρώσω, δεν σας διέκοψα. Ένα λεπτό. Το 2004. Ένα λεπτό, αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Σας λέω λοιπόν ότι πρώτον, όσον αφορά την πρόληψη, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Αντινέρο 1 και Αντινέρο 2, με το οποίο έχουν γίνει πάνω από 65.000 καθαρισμοί και αντιπυρικές ζώνες, ένα θέμα που δεν υπήρχε καθόλου. Στη συνέχεια, δόθηκαν 25 εκατομμύρια στους Δήμους, έγκαιρα, τους δόθηκε και δυνατότητα με νομική πρωτοβουλία εγκαίρως, ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν και στους ιδιωτικούς χώρους. Το οποίο βεβαίως δόθηκε και έγινε και ανανέωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να μπορούν να επεμβαίνουν και σε ιδιωτικές περιουσίες. Από την άλλη, όσον αφορά τα κατασταλτικά μέτρα, έχουμε συγκεκριμένα αύξηση και των επίγειων και των εναέριων μέσων. Μπορώ να σας πω τα νούμερα. Παραλάβαμε 61 αεροπλάνα, σήμερα έχουμε 89. Από την άλλη, αυξήθηκε και το προσωπικό της πυροσβεστικής κατά 2.500 άτομα και οι εθελοντές από 2004. Κύριε Βρετάκο, κοιτάξτε, δείτε, καλά, το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Γιατί μιλάμε για αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Να βοηθήσουμε την επόμενη μέρα. Όχι να πούμε τι κάναμε για να αποποιηθούμε. Όχι, μα είπατε ότι δεν έχουμε καμία πολιτική και σας απαντάω σε αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπατε ότι λέμε για την κλιματική κρίση γενικότερα. Ότι η πολιτική σας υπολείπεται συγκεκριμένα πράγματα. Έχετε εσείς να πείτε τίποτα για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Σας μιλάω λοιπόν για το τι έγινε. Όλοι έχουμε. Σας μιλάω για αποτέλεσμα. Όσοι κυβερνήσαμε μπορούμε να λέμε εγώ άφηξα τόσο, εγώ άφηξα τόσο. Αυτό που άφηξες εσύ ήταν λιγότερο από αυτό που άφηξα εγώ. Μα έτσι όμως ο κόσμος μας κοιτάει και μας φθήνει όλους μαζί.
Το θέμα είναι ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή μοιάζεται. Αν βλέπουμε την εικόνα πάνω μας αυτή τη στιγμή, είναι τρομακτική η εικόνα πάνω μας. Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω όμως μια φράση. Τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω μια φράση, θα φτάσω και εκεί. Σας είπα. Πρέπει να ξέρουμε που ήμασταν. Σήμερα έχουμε κάνει πρόοδο όμως. Το 112 ας πούμε είναι μια κατάκτηση. Και ότι έχουμε ασφαλείς εκενώσεις δεν ήταν κάτι αυτονόητο τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα άρα, λοιπόν να μην λέμε ότι δεν έγινε τίποτα και να μηδενίζουμε όλη την πολιτική που έχει γίνει. Προφανώς οι εικόνες αυτές, κύριε Θεοχαρόπουλε, είναι πάρα πολλά χρόνια. Και το να κάνετε πολιτική τώρα πάνω στις εικόνες αυτές το θεωρώ λάθος. Σας είπα στην αρχική τοποθέτησή μου ότι αυτές οι εικόνες δυστυχώς. Ίσως θα τις δούμε και στο μέλλον. Και τις βλέπουμε και σε πολύ πιο προηγμένα κράτη δεν από τη χώρα. Δεν είμαστε άλλοι να αποτρέψουμε πραγματικά, πράγματα λοιπόν, όμως στην πολιτική. Πάνω σε αυτό χτίζουμε φτιάχνοντας μια κεντρική πολιτική η οποία πρέπει να βασιστεί πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια πάνω στην πρόληψη. Γιατί πραγματικά πρέπει να τις προλάβεις τις πυρκαγιές. Γιατί εάν ξεφύγουν και 500 αεροπλάνα να έχεις, δεν μπορούν να μαζευτούν. Για να κάνουμε μικροκομματική κατάσταση, υπάρχει και αυτό. Παύλο, Παύλο. Εδώ πρέπει να λύσουμε ένα θέμα. Εάν είχαν 500 αεροπλάνα, θα είχαν λυθεί τώρα το θέμα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό στην έκτη μέρα, στην έκτη μέρα, στις πρώτες μέρες ήταν πολύ κρίσιμο και θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Εντάξει, αλλά εγώ θυμάμαι. Επειδή δεν ήταν κάτι που έγινε μέσα 12 ώρες, ούτε μέσα 24 ώρες. Είχαμε 5 μέρες μικρές αιστείες. Το θέμα είναι ότι το κράτος θα κάνει, πρέπει κάτι να κάνει να μην καίγονται ούτε οι περιουσίες. Κερδίσαμε τις ανθρώπινες ζωές, σημαντικό να πάμε και στο επίπεδο των περιουσιών. Του περιβάλλοντος και τα λοιπά. Ξέρετε, να πάμε αυτά και τα εκεί. Θέματα δεν λύνονται από τη μία μέρα. Το ξέρω. Είναι το μια ξέρω. Συνολική πολιτική. Το ξέρω. Αλλά πρέπει να πάμε. Καλές διακοπές ευχόμεθα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, όλους. Στο 14800 θα πάρετε ένα τηλέφωνο ή θα στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε ένα συντρόνι σε 3 έκδοση κιού 1200 κυβικά, 17.500 η αξία του. Λοιπόν, επίσης ένα τριήμερο στο Νιβάλ Hotel στη Μαγευτική Σύφνο στην Απολωνία. Υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και πολυτελής διαμονή. Nivalsifnos.gr για τις λεπτομέρειες. Θα ταξιδέψουμε με Τζαν Ντεφέρης και το πλοίο Διονύσιος Σολωμός από Πειραιά για Δυτικές Κυκλάδες και με το πλοίο Αδαμάντιος Κοραής από την Αλεξανδρούπολη προς Αμοθράκη και Λίμνο. Τζαντεφέρης.gr 14800 για να εκδικήσετε το τριήμερο στη Σύφνο. Λοιπόν, καλημέρα. Είναι μαζί μας ο γιατρός, ο κύριος Δόκτωρ. Δόκτωρ, λέω εγώ, το βλέπω. Γιώργος Ορφανίδης, νευροχειρουργός, διευθυντής νευροχειρουργικής κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Σωστά. Καλημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα, γιατρέ. Ήταν στο γεννηματάς πολλά χρόνια. Σωστά. Και τώρα είναι στο Ιατρικό. Στο ιατρικό. Να μιλήσουμε για τα ανεβρίσματα. Διότι... Να καταλάβουμε τι είναι, ρε παιδί μου, το ανεβρίσμα. Ναι, τι είναι το ανέβρισμα. Ναι, το ανέβρισμα είναι μια. Στο κεφάλι, έτσι, στον εγκέφαλο. Στα αγγεία του κεφάλου. Ναι. Μιλάμε, υπάρχουν ανέβρισμα και στα άλλα. Αυτά μιλάμε για τα αγγεία του κεφάλου. Είναι μια μικρή τοπική ανομαλία, λέπτιση του τυχώματος της αρτηρίας, που με το χρόνο αυτό είναι ευέντατο και κάνει μια σαν φουσκαλίτσα, η οποία αυτή η φουσκαλίτσα μπορεί να σπάσει. Μάλιστα. Τι προκαλεί τη ρήξη του. Το μέγεθος που έχει, αν τυχόν όσο μεγαλώνει, η αρτηριακή πίεση που έχει ο άρρωστος και το ευέντατο τείχομα του ανεβρίσματος μπορεί να κάνει τη ρήξη. Κάνει μπάλα για μισή αίμα ο εγκέφαλος, δηλαδή, αν καταλαβαίνω. Μπορεί να κάνει μια υπαραχνοειδή αιμορραγία, έτσι που είναι διάκριση στον εγκέφαλο, ή να κάνει αιμάτωμα. Ναι. Πώς το καταλαβαίνουμε. Εδώ σε θέλω τώρα. Πώς ότι έχουμε πρόβλημα και να τρέξουμε. Τι κάνουμε, λοιπόν, πώς το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν το πρόβλημα το αυτό που έχει σημασία. Είναι η προειδοποίηση που κάνει καμιά φορά το ανέβρισμα πριν ραγεί. Αυτό είναι, κάνει ένα πονοκέφαλο, ο οποίος ο πονοκέφαλος δεν είναι ο συνηθισμένος πονοκέφαλος, γιατί ο πονοκέφαλος είναι ένα σύμπτωμα το οποίο είναι κοινό για όλους. Δεν υπάρχει άλλος που να μην έχει πονοκέφαλο. Μην φοβήσουμε κάθε άνθρωπο που έχει πονοκέφαλο να τρέχει. Είναι ένας πονοκέφαλος διαφορετικός από αυτός που γνωρίζουμε, με αυχεναλγία. Με αυχένα, πονάει και αυχένα. Με αυχεναλγία. Μπορεί έντασης, να... δυνατός πολύ. Δυνατός πολύ. Ναι. Τώρα να πούμε σαν τσεκουριά. Πρωτόγνωρος. Ναι, δεν τον έχουμε ζήσει. Πολύ σωστά, ναι. Σαν τσεκουριά. Σαν τσεκουριά. Ναι. Λοιπόν, συμπεριλαμβάνεται από εμάς. Αυτό είναι που έχεις τις αιστείες σου και πρέπει να το καταλάβεις. Γιατί αλλιώς μπορεί να πέσει σε κόμμα. Όταν ναι. πέσει σε κόμμα δεν θα το καταλάβεις. Πέφτει. Μάλιστα. Και ωραία. Και το έχω αυτό και λέω αμάν πάω. Και, σου έρχομαι σένα. Βεβαίως. Εσύ τώρα τι πρέπει να. Θα το βρει σίγουρα. Εντάξει, θα το, με την εμπειρία που έχουμε, θα δούμε αν τυχόν έχει με την κλινική εξέταση, με την δισκαμψία αν έχει ο αφιένας.
Και θα προβούμε σε εκτάσεις. Μια αξιονική τομογραφία αμέσως. Αμέσως. Παλιά που δεν υπήρχε αξιονική τομογραφία, κάναμε παρακέντηση σε οξυγονωτία. Τώρα η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ωραία, και μετά το αντιμετωπίζετε αυτό. Βεβαίως. Πώς δηλαδή. Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα βάλουμε τη διάγνωση. Εντάξει, ωραία, το βρίσκεις. Η διάγνωση γίνεται με τη μαγνητική τομογραφία, με αξιονική τομογραφία, με αγγιογραφία. Αφού το διαγνώσουμε το ανέβρισμα. Αν έχει αιμορραγήσει, ναι. Έτσι, γίνεται ένα συμβούλιο την ίδια ώρα με επεμβατικό και νευροχειρουργό. Επεμβατικός κάνει μέσω αποκαθετήρια κάνει την αποκατάσταση του ανευρίσματος. Ο χειρουργός, ο νευροχειρουργός, μέσω μικρονευροχειρουργικής. Αποφασίζουμε ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση για τον άρρωστο εκείνη την ώρα και προηγούμενη αντιμετώπιση. Σπουδαίο όμως είναι η τεχνολογία που μας έχει βοηθήσει. Είναι εντάξει, εκεί στο ιατρικό τα έχετε όλα. Όχι, βρίσκουμε και ανεβρίσματα που δεν έχουν σπάσει. Α, πριν. Α, βέβαια. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Που δεν έχουν σπάσει. Ακριβώς. Πόσες επεμβάσεις ανεβρίσματα έχεις κάνει εσύ και η ομάδα σου. Περίπου 2.000. Εντάξει. Ελίξαμε. Είμαστε οκ. Okay. Αυτό είμαστε. Λοιπόν. Ξέρουμε πλέον. Ευχαριστούμε. Εδώ ευχαριστούμε, θα έρθουμε. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Ευχαριστούμε, εγώ το πρώτο πράγμα που μου λένε θα κάνει μια εγχείρηση, λέω παιδιά, μισό. Τη συγκεκριμένη εγχείρηση. Ο γιατρός, όχι είναι καλός γιατρός, τη συγκεκριμένη. Πόσες φορές την έχει κάνει. Λοιπόν. Είναι πολύ σοβαρό για μένα. Ναι, σωστά, για όλους. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριο Φανίδη, να είστε καλά. Έχουν διακοπεί τα τρένα προς διακοπτό, να πούμε, λόγω της φωτιάς, να το ξέρετε. Ακολουθεί η εκπομπάρα καλοκαίρι, yes. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, αύριο εδώ είμαστε. Με λιγότερες φωτιές. Ελπίζουμε. Χαίρετε.